Καλησπέρα σας. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Σήμερα λοιπόν διοργανώνουμε την ημερίδα ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων κατά την πρακτική άσκηση με τη χρήση τεχνικών παιχνιδοποίησης και την καθοδήγηση ενός μέντορα. Η συγκεκριμένη ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος DESA και γίνεται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχήν, να σας πω δύο λόγια για την IDEC. Η IDEC είναι μια συμβουλευτική εταιρεία που εξειδικεύεται στη συμβουλευτική επιχειρήσεων. Επίσης, προσφέρουμε υπηρεσίες εκπαίδευσης και εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι η συμβουλευτική επιχειρήσεων, όπως παραδείγματος χάρη συστήματα διασφάλισης ποιότητας, επιστοποίηση ISO, δημιουργία e-shop, digital marketing κτλ. Επίσης, προσφέρουμε σεμινάρια για επιχειρήσεις, αλλά και οργανώνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς, ενώ έχουμε και μια σειρά προγραμμάτων e-learning. Και τέλος, ασχολούμαστε με ευρωπαϊκά προγράμματα, έχουμε μακρά εμπειρία στα ευρωπαϊκά προγράμματα και συγκεκριμένα συμμετέχουμε σε έργα Erasmus, ΚΑΠΑ1, ΚΑΠΑ2 και ΚΑΠΑ3, αλλά και έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από άλλα directories της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως παραδείγματος χάρη DG Employment, DG Reform, DG Environment κτλ. Πριν ξεκινήσουμε, να σας πω λίγο για τις λειτουργίες του Zoom. Η σημερινή ημερίδα διοργανώνεται μέσω του Zoom Webinars. Όπως θα δείτε, δεν μπορείτε να ανοίξετε την κάμερά σας ούτε τα μικρόφωνά σας. Κάτω-κάτω στην οθόνη σας βλέπετε τρία εικονίδια. Το ένα είναι το chat, στο οποίο μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας ή να συνομιλήσετε με τους άλλους συμμετέχοντες στην ημερίδα. Επίσης, υπάρχει το εικονιδιάκι που είναι το raise hand, που είναι για να σηκώσετε το χέρι σας. Αυτό θα το χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε μία ερώτηση στο τέλος, μετά από το τέλος κάθε παρουσίαση. Και έτσι θα σας επιτρέψουμε να ανοίξετε το μικρόφωνο σας και να την κάνετε προφορικά. Και το τρίτο είναι το κουμπάκι Play Q&A, που είναι το Questions and Answers, όπου εκεί πέρα θα σας παρακαλούσουμε να γράφετε τις ερωτήσεις σας. Καλό θα ήταν ό,τι ερώτηση έχετε κατά τη διάρκεια της κάθε παρουσίασης να τη γράφετε εκεί και στο τέλος της κάθε παρουσίασης θα απαντηθούν οι ερωτήσεις σας. Τώρα, να σας πω ότι η σημερινή ημερίδα βιντεοσκοπείται και οι παρουσιάσεις που θα δείτε σήμερα, καθώς και το βίντεο από την ημερίδα θα ανέβουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος DESA, στο desaproject.eu. Και επίσης, οι βεβαιώσεις στους συμμετέχοντες θα έρθουν αυτόματα μέσα από το Zoom. Θα σας έρθουν με email στα στοιχεία που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας και αυτό θα σταλεί αυτόματα περίπου μία μέρα μετά το τέλος της ημερίδας. Αυτή είναι η σημερινή ατζέντα για σήμερα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος DESA. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τις ήπιες δεξιότητες, ποιες είναι και ποια είναι η χρησιμότητά τους, όπου θα μας μιλήσει ο κύριος Κιούσης Κωνσταντίνος, που είναι διευθυντής του Κέντρου Διαβίου Μάθησης του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Στη συνέχεια ο κύριος Κυριακός θα μας παρουσιάσει την πρακτική άσκηση ως μέσο για την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων. Θα συνεχίσω εγώ όπου θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα του έργου DESA και συγκεκριμένα το μοντέλο για την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων κατά την πρακτική άσκηση. Θα ακολουθήσει η κυρία Έρση Νιαώτη από την IDEC, όπου θα μας δώσει κάποιες συμβουλές και παραδείγματα δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων. Θα συνεχίσουμε την κυρία Όκη Van den Wien, η οποία είναι από την Ολλανδία, από το Friesland College, που είναι και επικεφαλής στο πρόγραμμα DESA, και θα μας παρουσιάσει το ρόλο του μέντορα για την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων. Να υπενθυμίσω ότι η συγκεκριμένη παρουσίαση θα γίνει στα αγγλικά. Και θα τελειώσουμε με την κυρία Λάσκαρη Κωνσταντίνα, η οποία έκανε την πρακτική της άσκηση εδώ στην IDEC και θα μας μιλήσει για την εμπειρία της.
Οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Καταρχήν να σας πω ότι το πρόγραμμα DESA έγινε με χρηματοδότηση από το, Ευρωπαϊκό, από το πρόγραμμα Erasmus Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τίτλος του είναι Development of Soft Skills Through Apprenticeships, δηλαδή στα ελληνικά ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων κατά τη μαθητή επρακτική άσκηση. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα Erasmus Plus K2 και συγκεκριμένα είναι πάνω στην επαγγελματική εκπαίδευση. Άρχισε τον Οκτώβριο του 2019 και κανονικά ήταν να έχει λήξει, να λήξει μάλλον στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2021. Αλλά επειδή πέσαμε μέσα στη διάρκεια της πανδημίας, αναγκαστήκαμε να πάρουμε μία μικρή παράταση, οπότε και θα λήξει στο τέλος του Μαρτίου του 2022. Η επικεφαλής του προγράμματος είναι το Friesland College, που είναι ένα κολέγιο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από την Ολλανδία. Έχουμε επίσης ένα σχολείο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από την Ισπανία, άλλο ένα από την Λιθουανία, και επίσης συμμετέχει το Πανεπιστήμιο του Woods από την Πολωνία, ενώ από την Ελλάδα συμμετέχουν η IDEC και το IEC Delta. Τώρα, ο κύριος στόχος του προγράμματος DESA ήταν να αναπτύξει τις ήπιες δεξιότητες των σπουδαστών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι οποίοι θα κάνουν την πρακτική τους άσκηση. Και γι' αυτό φτιάξαμε λοιπόν και ένα συγκεκριμένο μοντέλο, το οποίο θα σας παρουσιάσουμε και στη συνέχεια. Τώρα, η επιμέρους στόχη του προγράμματος ήταν να χαρτογραφήσει τις καλές πρακτικές για την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων. Το δεύτερο είναι να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα μαθητείας πρακτικής άσκησης, το οποίο θα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων. Επίσης, να διοργανώσει σεμινάρια για εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Και τέλος, να δημιουργήσει ένα διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης των ήπιων δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα DESA έχει διάφορα αποτελέσματα. Τα κύρια του είναι καταρχήν το μοντέλο μαθητείας πρακτικής άσκησης, ένας οδηγός για εκπαιδευόμενους με διάφορα παραδείγματα που δραστηριότητες μπορούν να κάνουν κατά τη διάρκεια της, ένας οδηγός για τους εκπαιδευτές, μία διαδικτυακή πλατφόρμα και ένας οδηγός για την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων κατά την καθημερινότητα. Τώρα, αυτές είναι μερικές από τις δράσεις του προγράμματος. Καταρχήν, διοργανώσαμε συναντήσεις στις χώρες εταίρους. Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας, καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε μόνο μία διαζώση συνάντηση στην Ολλανδία. Επίσης, οι υπόλοιπες, συγγνώμη, συναντήσεις δυστυχώς γίνανε διαδικτυακά. Επίσης, διοργανώσαμε μία εκπαίδευση για τους εταίρους του έργου στην Πολωνία και σε αυτή την περίπτωση όμως αναγκαστήκαμε να τη διοργανώσουμε διαδικτυακά. Γίνανε σεμινάρια σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές και τέλος έγινε μια πιλωτική εφαρμογή του μοντέλου σε πραγματικούς σπουδαστές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης. Ωραία, αυτά ήταν από μένα. Βλέπω ότι υπάρχει μια ερώτηση από την κυρία Καπραβέλου για το αν χρειάζεται να δηλώσετε την παρουσία σας για τη βεβαίωση. Δεν χρειάζεται να δηλώσετε την παρουσία σας. Παίρνετε αυτόματα μέσα από το Zoom και η βεβαίωση θα σας έρθει αυτόματα μία μέρα μετά το τέλος της ημερίδας. Δηλαδή, αύριο το απόγευμα θα παραλάβετε και την βεβαίωση. Ωραία, οπότε προχωράμε στην επόμενη παρουσίασή μας, που είναι από τον κύριο Κωνσταντίνο, Διευθυντή και Διβήμ του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, που θα μας μιλήσει για τις ήπιες δεξιότητες και τη χρησιμότητά τους. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να ακούγομαι. Ναι, ναι. Κάνω και κινήθρηση της οθόνης μου. Ελπίζω όλα να είναι εντάξει.
Λοιπόν, εγώ θα σας κάνω μια παρουσίαση σχετικά με τις ήπιες δεξιότητες. Τι είναι, ποια είναι η χρησιμότητά τους. Είναι ένας παρεξηγημένος όρος, είναι ένας όρος σημαντικός. Και θα ήθελα, πριν μπω στη διαδικασία να συζητήσω για τις ήπιες δεξιότητες, να κάνω έτσι μια μικρή ιστορική αναδρομή για τις σχολές Δέλτα. Είναι η πρώτη σχολή μηχανολογίας στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1971. Έχει περάσει από διάφορα στάδια, αλλά τα σημαντικότερα από αυτά είναι το 1996, όπου ιδρύθηκε το Career Office, το Γραφείο Σταδιοδρομίας των Σχολών Δέλτα. Επίσης, το 2013, όπου ιδρύθηκε το Κέντρο Διαβίου Μάθησης επίπεδου 2. Το 2018 έγινε ανάπτυξη σχετικά με την Δυτική Αττική στην περιοχή του Περιστερίου, όπου ιδρύθηκε το κάμπους της Δέλτα στο Περιστέρι. Και το 2020, όπου ιδρύθηκε το κάμπους της Δέλτα Βορειών και Ανατολικών Προαστίων στην Αγία Παρασκευή. Είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός η Δέλτα, η οποία έχει το ΙΕΚ, είναι το πιο γνωστό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, είναι το Κέντρο Διαβίου Μάθησης, είναι Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Κέντρο Εκπαίδευσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Συμμετέχουμε και εμείς με τη σειρά μας σε πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και ευρωπαϊκά Erasmus+, κυρίως ΚΑΠΑ2. Αλλά ο πυλώνας ουσιαστικά της εκπαίδευσής μας έρχεται στο Γραφείο Σταδιοδρομίας, στην πρακτική άσκηση των σπουδαστών, στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Και θέλω να σταθώ πάνω σε αυτό, γιατί έχουμε μεγάλη εμπειρία σχετικά με το πόσο σημαντικές είναι οι ήπιες δεξιότητες ή αλλιώς soft skills, όπως ονομάζονται αγγλιστοί. Να ξεκινήσω λέγοντας καταρχάς τι είναι δεξιότητα. Ως δεξιότητα μπορεί να χαρακτηριστεί η δυνατότητα ενός ατόμου να επιτυγχάνει ένα συγκεκριμένο επιθυμητό αποτέλεσμα με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια και με τον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Οι δεξιότητες δεν είναι έμφυτες. Είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να το αποκτήσει, να το αναπτύξει κατά τη διάρκεια της ζωής του, είτε με διαπροσωπικές σχέσεις, είτε στον χώρο εκπαίδευσης, είτε και στον χώρο εργασίας. Οπότε οι δεξιότητες αυτές μπορούν να αναπτυχθούν με τη μάθηση, μέσω της εκπαίδευσης και κυρίως με την πρακτική εξάσκηση. Υπάρχει ένας μεγάλος διαχωρισμός σχετικά με το τι είναι hard skills και τι είναι soft skills, οι σκληρές και οι ήπιες, ας το πούμε έτσι, δεξιότητες. Οι hard skills είναι οι εξειδικευμένες και επαγγελματικές ικανότητες και γνώσεις. Πόσο καλά μπορώ να γνωρίζω κάτι, να εφαρμόζω κάτι. Τα soft skills όμως είναι ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του καθενός, είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει τους ανθρώπους. Τα hard skills είναι, όπως είπαμε, κάτι τυπικό, ένα προσόν το οποίο είναι μετρήσιμο, μπορεί να προσδιοριστεί, μπορεί να αξιολογηθεί, αποκτάται μέσω της τυπικής εκπαίδευσης, πιστοποιούνται οι γνώσεις αυτές με ακαδημαϊκούς τίτλους, με πτυχία, με βεβαιώσεις, με διπλώματα. Και ουσιαστικά, όπως αναφέρεται, είναι κάτι πολύ εύκολα μετρήσιμο, είτε σε κάποιο ποσοστό, είτε σε κάποιο βαθμό, και μπορεί εύκολα να τυποποιηθεί και να ταυτοποιηθεί. Αντίστοιχα, τα soft skills από την άλλη πλευρά δεν είναι μετρήσιμα, ποικίλουν ως προς τον βαθμό της ανάπτυξης, δεν μπορούν εύκολα να διδαχτούν σχετικά με τον παραδοσιακό εκπαιδευτικό τρόπο και στο εκπαιδευτικό πλαίσιο το οποίο υφίσταται αυτή τη στιγμή. Αναπτύσσονται και βελτιώνονται διαρκώς, μέσα από εμπειρίες, μέσα από αλληλεπίδραση, από τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, κυρίως με το εργασιακό μας περιβάλλον, και έχουν να κάνουν με την ομαδικότητα, με την οργάνωση, την επικοινωνία, την ηγεσία, τη λήψη αποφάσεων κλπ. Αν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε μόνο για τις ήπιες δεξιότητες, θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν χαρακτηρισμό σε επαγγελματικές και σε προσωπικές δεξιότητες. Και αντίστοιχα, να κάνουμε έναν ακόμα καταμερισμό σε διοικητικές ικανότητες και επικοινωνιακές δεξιότητες όσον αφορά τις επαγγελματικές και τις ατομικές και διαπροσωπικές όσον αφορά τις προσωπικές δεξιότητες. Χωρίς να θέλω να κουράσω, απλά να αναφέρω ότι πολύ σημαντικές δεξιότητες είναι η οργάνωση, η δημιουργικότητα, η ανάληψη πρωτοβουλειών μέσα στον χώρο εργασίας, διοίκηση ομάδων, λήψη αποφάσεων, ικανότητα επικοινωνίας, διαλόγου, το να ακούμε, η αναλυτική σκέψη, η ικανότητα διαπραγμάτευσης και δημόσιας ομιλίας αφορούν κυρίως το επαγγελματικό μας κομμάτι, ενώ η προσαρμοστικότητα,
ειδικά στις αλλαγές, σχετικά τώρα με τις αλλαγές που έρχονται στο εργασιακό περιβάλλον, η αντίληψη, η ταχύτητα μάθησης, η ευελιξία, η διαχείριση χρόνου, εννοείται η οργανωτικότητα, η προθυμία, η συνέπεια και αντίστοιχα σχετικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις, η ενσυναίσθηση, η ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων, διαχείρισης δύσκολων ατόμων και συνεργατικότητα. Η αξία των soft skills στην επαγγελματική ζωή έχει να κάνει με κάτι πάρα πολύ βασικό. Υπάρχει ένα debate, ας το πούμε έτσι, σχετικά με το τι θεωρούμε ότι πιστεύουν οι εργοδότες, τι θεωρούμε ότι πιστεύουν οι εργαζόμενοι και υπάρχει έτσι μια απόκληση ανάμεσα στις απόψεις αυτές. Ποια είναι τα ζητούμενα προσόντα στην αγορά εργασίας, τι είναι σημαντικότερο. Οι εργοδότες λοιπόν, εκτός της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, θεωρούν και αξιολογούν εξίσου θετικά τα soft skills. Αντίθετα, οι υποψήφοι θεωρούν ότι το μοναδικό προαπαιτούμενο για να πετύχει κάποιος στην αγορά εργασίας είναι η εργασιακή εμπειρία και το πτυχίο, οι γνώσεις, δηλαδή οι τεχνικές, όπως είπαμε τα hard skills. Αξίζει να σημειωθεί, γιατί αναφερόμαστε στο τι πιστεύει η αγορά εργασίας, οι ειδικοί που βρίσκονται στο χώρο της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και ειδικά στο κομμάτι της ανάπτυξης των soft skills, ότι τα hard skills είναι τα στοιχεία τα οποία μπορούμε να βάλουμε σε ένα βιογραφικό και να μας φέρουν σε μια συνέντευξη. Τα soft skills όμως είναι αυτά τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα να πάρεις τη δουλειά, αλλά και να την κρατήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο. Τα hard skills μπορούν να τυποποιηθούν, μπορούν να μπουν σε ένα βιογραφικό, είπαμε είναι τα πτυχία, βεβαιώσεις, προϋπηρεσία. Τα soft skills όμως είναι αυτό το οποίο βγάζει ο άνθρωπος στην επικοινωνία του, σε μια συνέντευξη, σε μια προσωπική επαφή. Βάσει ερευνών και μετά από πολυπληθείς προσπάθειες σχετικά με το τι είναι τα soft skills και πόσο σημαντικά είναι στην αγορά εργασίας, καταλήξαμε στα 12 σημαντικότερα. Αναφορικά λοιπόν να μιλήσουμε για τις επικοινωνιακές δεξιότητες, για τη συνεργασία και την ομαδική εργασία, την επίλυση συγκρούσεων, την επίλυση προβλημάτων, τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την προσαρμοστικότητα στην αλλαγή, που είναι και κατά την ταπεινή μου άποψη το σημαντικότερο soft skill σε ένα περιβάλλον το οποίο συνεχώς εναλλάσσεται, οι καταστάσεις συνεχώς μας αναγκάζουν να προσαρμοζόμαστε και δυστυχώς στις μέρες μας αυτοί που δεν μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις νέες καταστάσεις έχουν μία απόκληση από την κανονικότητα, η οποία δεν είναι πλέον κανονικότητα, αλλά το σύστημα τους βγάζει εκτός. Οι υπόλοιπες δεξιότητες, όπως είναι οι δεξιότητες κινήτρου, η προθυμία για προσωπική ανάπτυξη, δεξιότητες διαχείρισης χρόνου, διαπραγματευτικές δεξιότητες, ηγετικές δεξιότητες και αυτοπεποίθηση, επίσης έρχονται να προσθεθούν στα σημαντικότερα soft skills τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά την σύνδεση των soft skills και της αγοράς εργασίας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν ξέρουμε είναι εργασιακή πραγματικότητα, τι μας επιφυλάσσει, δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί. Έχουμε γνώση, έχουμε άποψη, αλλά το μόνο που μπορούμε να περιμένουμε είναι ότι συνέχεια τα πράγματα θα αλλάζουν. Είτε αυτό έρχεται από κάποια μεγάλη αλλαγή στον τομέα της υγείας μέσω μιας πανδημίας, είτε με τις αλλαγές στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλάζουν συνεχώς τα πράγματα, όχι μόνο στο χώρο εργασίας, αλλά και στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Συνέχεια έρχονται νέα συστήματα εκπαίδευσης, νέοι τρόποι αναβάθμισης των δεξιοτήτων. Οπότε αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε, αν θέλουμε να παραμείνουμε επαγγελματίες που θα είμαστε σε ένα υψηλό επίπεδο και θα έχουμε ζήτηση στην αγορά εργασίας, είναι να προσπαθούμε να ενισχύουμε συνεχώς τον εαυτό μας, αναβαθμίζοντας τις δεξιότητές μας, είτε τα hard skills, είτε τα soft skills. Το σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε μια προσωπική ανάπτυξη στην ολότητά μας. Να κλείσουμε λοιπόν λέγοντας ότι οι εργοδότες εκτός της εκπαίδευσης και της κατάρτισης αξιολογούν εξίσου θετικά το ομαδικό πνεύμα, την προσαρμοστικότητα, όπως είπαμε, τις επικοινωνιακές δεξιότητες και το εργασιακό ήθος. Η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία μας έχει δείξει ότι εργοδότες προτιμούν, αν μου επιτραπεί η έκφραση, καλά παιδιά, παιδιά τα οποία έχουν διάθεση να προσφέρουν, έχουν διάθεση να μάθουν, έχουν διάθεση να κάνουν το κάτι παραπάνω από τους καλύτερους όσον αφορά το κομμάτι των γνώσεων. Γιατί καλώς ή κακώς ένα μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης γίνεται και μέσα στον χώρο εργασίας,
Θα μας μιλήσει μετά και ένας εξαιρετικός ομιλητής σχετικά με την πρακτική άσκηση και πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τις δεξιότητες και μέσα από την πρακτική άσκηση. Οπότε έχουμε κουραστεί να ακούμε, θέλουμε καλά παιδιά που έχουν διάθεση και όχι τα παιδιά τα οποία έχουν τους υψηλότερους βαθμούς ή γνωρίζουν τα περισσότερα. Οπότε, εφόσον θεωρούνται απαραίτητες οι ήπιες αυτές δεξιότητες για την αγορά εργασίας, είναι χρήσιμο να αναπτύσσονται και μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, μέσα στην πρακτική άσκηση, στον χώρο που χτίζεται ουσιαστικά ο επαγγελματίας. Αναπτύσσονται, βελτιώνονται τα soft skills μέσα από εμπειρίες, μέσα από την ανθρώπινη αλληλεπίδραση, από διαπροσωπικές σχέσεις, από εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον. Και για να κάνω και τη σύνδεση με τα επόμενα, η πρακτική άσκηση μπορεί να αξιοποιηθεί ως μέσο για την ανάπτυξη των soft skills. Μέσα από τη διαδικασία της εκπαίδευσης, της πρακτικής, προσπαθούμε να παρατηρούμε τα συναισθήματα, είτε τα δικά μας, είτε των άλλων γύρω μας, να δουλεύουμε την υπομονή μας, ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση, να παίρνουμε αποφάσεις, να λαμβάνουμε πρωτοβουλίες. Είναι πολύ σημαντικό να μελετούμε, να διαβάζουμε βιβλία, να παρακολουθούμε σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης, να συμμετέχουμε σε ομάδες, να συνεργαζόμαστε. Ο εργαζόμενος του μέλλοντος είναι ένα πολυεργαλείο. Είναι ένας σουγιάς επαγγελματικός και χρειάζεται να γνωρίζουμε και να μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα είμαι διαθέσιμος για οποιαδήποτε ερώτηση μπορεί να υπάρχει. Να είσαστε καλά. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη παρουσίαση, όπου θα μας μιλήσει ο κύριος Κυριακός Δημήτριος, διευθυντής του θεματικού ΙΕΚΑ Γάλλιο, για την πρακτική άσκηση ως μέσο για την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων. Δεν σας ακούμε το μικρόφωνο. Γεια σας, λέω. Ακούγομαι. Φαίνεται η παρουσίαση μου. Ναι, φαίνεται. Ωραία, έγινε. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή. Λέγομαι Δημήτρης Κυριακός, είμαι πληροφορικός και είμαι διευθυντής στο δημόσιο θεματικό ΙΕΚ πάνω στα STEM, το ΙΕΚ του ΕΓΑΛΕΟ. Το ΙΕΚ του ΕΓΑΛΕΟ, έτσι να σας πω δύο λόγια, είναι το παλαιότερο ΙΕΚ, ιδρύθηκε το 1992 και το μεγαλύτερο στην Αττική, σαν δημόσιο ΙΕΚ. Κυρίως έχουμε ειδικότητες που είναι τεχνικές, δηλαδή μηχανοτρονική, πληροφορική πάρα πολύ, διακόσμηση, έχουμε και κάποιους ΣΕΦ, ιατρικά όργανα, αυτοματισμούς, τεχνολογίες ελέγχου τροφίμων ποτών, ακτινολόγους και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενδεικτικά κάποια αυτά. Επίσης, έχουμε γίνει το πρώτο δημόσιο θεματικό ΙΕΚ πλέον, ένας νέος θεσμός πάνω στα STEM, οπότε ο σκοπός μας είναι στο μέλλον να δουλέψουμε πάρα πολύ αυτό που λέμε τεχνολογία και όπως συνδυάζεται με τις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, τη μηχανική, αλλά και τις τέχνες. Οπότε θα έχουμε μια νέα προσέγγιση στα επόμενα χρόνια στα αντικείμενα αυτά μέσα από διαθεματικότητα. Ένα ακόμα πράγμα το οποίο κάνουμε είναι ευρωπαϊκά προγράμματα πολλά. Έχουμε συμμετοχή σε Erasmus K1, K2 αλλά και K3. Ενδεικτικά να σας πω ότι από το Υπουργείο Παιδείας κάνουμε μια νέα ειδικότητα για τους τεχνικούς blockchain. Και ο σκοπός μας είναι στην ουσία να δημιουργήσουμε νέες ειδικότητες στο χώρο της τεχνολογίας κυρίως. Αυτά έτσι ενδεικτικά όσο αφορά το ΙΕΚ. Το ΙΕΚ έχει περίπου 650 με 700 σπουδαστές αυτή τη στιγμή. Και εδώ και πολλά χρόνια έχουμε και γραφείο διασύνδεσης σπουδαστών, οι οποίοι φροντίζουν το κομμάτι της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας των σπουδαστών, με το οποίο θα αναφερθώ στη συνέχεια. Να μιλήσουμε λοιπόν τώρα λίγο για την πρακτική άσκηση και τι είναι. Καταρχάς, τα ΙΕΚ σπουδές κρατάνε 2,5 χρόνια. Τα 2 χρόνια, δηλαδή τα 4 εξάμηνα, είναι θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα. Και στη συνέχεια πάμε στο 5ο εξάμηνο, που είναι η πρακτική άσκηση. Κρατάει λοιπόν 6 μήνες αυτή η πρακτική άσκηση, 5 μέρες την εβδομάδα, και γίνεται πλέον σύμφωνα με τον νέο νόμο, αφού ολοκληρωθεί το ΔΕΛΤΑ εξάμηνο των σπουδών. Δηλαδή, έχουν τελειώσει τα 2 χρόνια και στη συνέχεια γίνεται το ΔΕΛΤΑ εξάμηνο. Παλιά αυτό γινόταν, μπορούσε κάποιος να το κάνει και με το τέλος του πρώτου έτους. Αλλά πλέον έχει αλλάξει. Είναι αμοιβόμενη αυτή η πρακτική άσκηση και απαραίτητη προϋπόθεση είναι κάποιος να κάνει την πρακτική του άσκηση για να πάρει αυτή τη βεβαίωση της επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία μετά μπορεί να τον οδηγήσει σε εξετάσεις πιστοποίησης από τον ΕΟΠΕΠ για να πάει στο επίπεδο 5, το EQF, NQF 5.
Τώρα, τι αφορά η πρακτική άσκηση, για όσους δεν γνωρίζουν, έχει να κάνει με την επαφή των σπουδαστών με τον εργασιακό χώρο και στην ουσία συνδέουμε αυτό που λέμε θεωρία με πράξη, ώστε αυτά τα πράγματα που έχει μάθει κάποιος στα 2 χρόνια σπουδών του να μπορέσει μετά να τα εφαρμόσει με καλύτερο τρόπο. Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς θέλουμε είναι να αποκτήσουν δεξιότητες τόσο hard αλλά και soft skill και κυρίως επαγγελματική εμπειρία. Όπως είπε και ο κύριος Κιούσης, εγώ θεωρώ και με συζητήσεις που έχουμε κάνει και με ανθρώπους των επιχειρήσεων κτλ. Είναι μεγάλη αλήθεια όσο σημαντική είναι κάποια γνώση, δεξιότητα και ικανότητα κάποιου στο αντικείμενό του, άλλο τόσο είναι να έχει ο εκπαιδευόμενος αυτός, ο καταπτυζόμενος, τα soft skills τα οποία θα τον βοηθήσουν στην πορεία. Οπότε συμφωνώ απόλυτα μαζί του, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και όλοι οι εργοδότες αυτό λένε. Επειδή τυχαίνει να είμαι και μέλος του ΣΠΑΕ, του Συμβουλίου Σύνδεσης Παραγωγής με την Αγορά Εργασίας, και οι κοινωνικοί εταίροι και όλοι μιλάνε πλέον ότι είναι αυτό που λέμε, θέλω ένα καλό παιδί, αλλά θέλω όμως να έχει και τις κατάλληλες γνώσεις. Αυτός ο συνδυασμός είναι το keyword. Να συνεχίσουμε για ένα νέο θεσμό. Εκτός από την πρακτική άσκηση, κάποιος μπορεί να τρέξει αυτό που λέμε μαθητεία. Δηλαδή κάποιος διαλέγει είτε θα κάνει πρακτική άσκηση στο 5ο εξάμηνο είτε θα κάνει τη μαθητεία. Αυτό στηρίζεται στο διοικητικό σύστημα εκπαίδευσης, είναι το αντίστοιχο με το γερμανικό μοντέλο το οποίο υπάρχει, που εδώ ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και της εκπαιδευτικής δομής. Πάλι έχουμε 960 ώρες κατάρτιση όμως αυτή τη φορά και υπάρχουν και στην ουσία είναι 4 μέρες την εβδομάδα κάποιος εργάζεται και μία ημέρα, παραδείγματος χάρη κάθε Παρασκευή, έρχεται στο ΙΕΚ για να κάνει problem solving και θεωρητικό μάθημα σε θέματα τα οποία έχει αντιμετωπίσει στην εργασία του. Αυτό είναι το γερμανικό μοντέλο, το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1952, εφαρμόζεται στη Γερμανία. Προσπαθούμε λοιπόν να το εφαρμόσουμε και εμείς στην Ελλάδα. Επίσης και η μαθητεία είναι αμοιβόμενη και πραγματοποιείται και αυτή βέβαια να έχει ολοκληρωθεί το ΔΕΛΤΑ εξάμεινο σπουδών. Και αυτό στην ουσία συνδέει την παραγωγή έτσι, με την κατάρτιση των σπουδαστών. Τώρα πάμε να δούμε εδώ το κομμάτι τι έχουμε εξετάσει από τους σπουδαστές μας, οι οποίοι είναι αρκετοί, και τόσο στην πρακτική άσκηση όσο και στη μαθητεία και πώς αυτά συνδέονται. Τι είναι καταρχάς οι ήπιες δεξιότητες, αναφέρθηκε και πριν, είναι εκείνες λοιπόν οι δεξιότητες που σχετίζονται με τις προσωπικές και τις κοινωνικές ικανότητες και διατρέχουν ολόκληρο το φάσμα των επαγγελμάτων και των κλάδων. Ποιες είναι λοιπόν αυτές? Ατομικές δεξιότητες, αυτοεπίγνωση, δημιουργικότητα, ανθεκτικότητα. Κοινωνικές δεξιότητες είναι η ικανότητα επικοινωνίας, πάρα πολύ σημαντική, η συνεργασία, η διαχείριση των συγκρούσεων και η ηγεσία. Και υπάρχουν και μεθοδολογικές δεξιότητες που έχουν να κάνουν με την προσαρμοστικότητα, με τη λήψη των αποφάσεων, με την κριτική σκέψη, την ανάλυση και τη διαχείριση των πληροφοριών. Τι έχουμε δει τώρα? Μέσα από την πρακτική άσκηση και τη μαθητεία, οι σπουδαστές στην ουσία τι κάνουν όταν το εφαρμόζουμε αυτό πλέον στην πράξη και έχουμε όλους αυτούς τους σπουδαστές που κάνουν αυτή την πρακτική άσκηση και τη μαθητεία, να βελτιώνουν κυρίως τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Είναι πολλοί οι οποίοι είναι δειλοί, δεν επικοινωνούν. Αυτό σιγά σιγά με την επαφή, με την επιχείρηση, αυτό καλλιεργείται, μεγαλώνει, δυναμώνει. Οπότε χτίζουν κάποιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συναδέλφους με τους οποίους μιλάνε στον χώρο της εργασίας. Επίσης, βρίσκουν τρόπο να εντάσσονται ομαλά σε μια ήδη διαμορφωμένη ομάδα. Το να δουλεύει σε ομάδα είναι το key element τα επόμενα χρόνια. Κανείς δεν δουλεύει μόνος πλέον. Όλοι δουλεύουν σε ομάδα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς να ενταχθείς σε μια ομάδα και να δουλέψεις με άλλους. Πάρα πολύ σημαντικό. Μια πάρα πολύ σημαντική λέξη, για μένα ίσως είναι και η πιο σημαντική, είναι η λέξη υπευθυνότητα. Θα πρέπει λοιπόν να είναι κάποιος υπεύθυνος και αξιόπιστος στις λειτουργίες σε μια ομάδα με τους κανόνες που υπάρχουν στην επιχείρηση και με τις κατευθύνσεις οι οποίες δίνονται. Και θα πρέπει να ενδυναμώνονται οι ικανότητες και να παίρνονται οι κατάλληλες αποφάσεις, η λήψη αποφάσεων, που να μην οδηγούμαστε σε συγκρούσεις και σε διαφωνίες, αλλά να υπάρχει επίλυση αυτών των προβλημάτων τα οποία δημιουργούνται στον εργασιακό χώρο. Μέσω λοιπόν της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας, τι κερδίζουμε? Έχουμε πληθώρα γνώσεων, πρακτικών εφαρμογών σχετικά με επίλυση προβλημάτων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το problem solving. Αυτό το κάνουμε και κατά τη διάρκεια της μαθητείας στα θεωρητικά μαθήματα, σας ανέφερα πιο πριν. Το problem solving είναι εξαιρετικό
σαν case study στο να λύνουμε προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της μαθητείας κάποιου, να αναπτύσσουμε δημιουργικότητα και κριτική σκέψη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό που λέμε το brainstorming. Άρα αυτό χτίζεται κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας και αναπτύσσεται πραγματικά η δημιουργικότητα του σπουδαστή, να μπορούν να εξασκούν πάλι με τη λέξη τη συνέπεια και την αξιοπιστία τους τα διάφορα καθήκοντα τα οποία τους έχουν ανατεθεί και να κατανοούν την αξία της σωστής διαχείρισης του χρόνου, αυτού του time management που όλοι μας έχουμε θέμα, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερα την εργασία μας χωρίς να χάνουμε χρόνο, χωρίς να χρονοπληγούμε. Εμείς λοιπόν κάναμε μια έρευνα τόσα χρόνια που έχουμε αυτές την πρακτική άσκηση και την μαθητεία. Η έρευνά μας έγινε σε 639 άτομα τα οποία ρωτήθηκαν, 148 ήταν σπουδαστές που ήταν ακόμα κάναν την πρακτική τους άσκηση, 491 ήταν απόφοιτοι που είχαν ολοκληρώσει πρακτική άσκηση και μαθητεία. Αυτά είναι στοιχεία από το 2017 που έχω και μετά. Απάντησαν διάφορα παιδιά σε αυτές τις ερωτήσεις που τους είχαμε σχετικά με την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης. Εδώ λοιπόν θα δείτε τώρα κάποια αποτελέσματα που είδαμε. Ποιες είναι λοιπόν, ποια είναι τα soft skills τα οποία θεωρούν οι σπουδαστές ότι κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης και της μαθητείας είχαν μεγαλύτερη ενίσχυση. Άρα είναι η βελτίωση της επικοινωνίας, η επίλυση των προβλημάτων, η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η συνέπεια, η αξιοπιστία, η επίλυση των συγκρούσεων και η λήψη των αποφάσεων. Εδώ το βλέπουμε και σε γράφημα, βλέπετε πρώτο απ' όλα είναι η συνέπεια και η αξιοπιστία. Επίσης είναι η λήψη αποφάσεων και η βελτίωση της επικοινωνίας, τα τρία πρώτα, ενώ τελευταίο θα λέγαμε είναι το κομμάτι της επίλυσης των συγκρούσεων, το οποίο αυτό είναι και λίγο πιο πολύπλοκο. Θέλω όμως να σας μιλήσω και για κάτι ακόμα, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ωραία, στέλνουμε κάποιον σπουδαστή σε μια επιχείρηση να κάνει την πρακτική του άσκηση. Αυτός ο άλλος, ο οποίος είναι στην επιχείρηση, έχει τις γνώσεις για να μπορέσει να δεχθεί αυτόν τον σπουδαστή. Είναι αυτό που λέμε, υπάρχει μια ενδοεταιρική καθοδήγηση στην πρακτική άσκηση και στη μαθητεία, ώστε όταν πάει κάποιος να κάνει αυτά τα πράγματα, έχει τις γνώσεις για να μπορέσει να στηρίξει αυτή τη διαδικασία. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτό που λέμε την ενδοεταιρική καθοδήγηση του work-based learning. Αυτό θα είναι μια διαδικασία που υποστηρίζει τη μετάδοση της μάθησης και γνώσης με οργανωμένο τρόπο και κυρίως βοηθά στη γεφύρωση χάσματος γνώσεων και έλλειψη δεξιοτήτων σε μια εταιρεία. Σαν η ΕΚΑ Γάλλιος συμμετείχαμε σε ένα Erasmus πρόγραμμα K2, το οποίο λέγεται mentor4wbl.eu. Μπορείτε να δείτε στο σελίδα όσοι ενδιαφέρεστε. Αυτό κρίθηκε, πήρε βραβείο σαν το καλύτερο Erasmus πρόγραμμα K2 στην περσινή χρονιά από το ΙΚΙ και είναι μια προσπάθεια στην οποία θα σας αναφερθώ για λίγο, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι μπορεί κάποιος να έχει όλες τις γνώσεις από την εκπαίδευσή του, αλλά μπορεί να πάει σε μια επιχείρηση και να μην τον αξιοποιήσουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο πολλές φορές συμβαίνει και αυτό γιατί αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι οι μέντορες τους δεν έχουν τις γνώσεις για να μπορέσουν να τους βοηθήσουν. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι εταιρείες να έχουν αυτή την εταιρική καθοδήγηση που να περιλαμβάνει όχι μόνο συμβουλευτική και προτάσεις, αλλά και ανάπτυξη δεξιοτήτων, κρίσεων, προσωπικής επαγγελματικής γνώσης, ειδίκευσης, εμπιστοσύνης και ανάπτυξης στην αυτοπεποίθηση με την πάροδο του χρόνου. Αυτά λοιπόν τα πράγματα πρέπει κάποιος να τα μάθει. Τι κάναμε λοιπόν εμείς αυτή την πλατφόρμα, το Mentor for Work-Based Learning, σχεδιάσαμε την βέλτιστη διαδρομή μάθησης, μεταδώσαμε τη γνώση και την τεχνογνωσία, καθοδηγήσαμε και αξιολογήσαμε κάποιο μαθητευόμενο, υποστηρίξαμε την ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων και των μαθητευόμενων, όπως η ικανότητα της επικοινωνίας και της συνεργασίας, η δημιουργικότητα, η προσαρμοστικότητα, η κριτική σκέψη. Άρα όλα αυτά τα soft skills τα οποία υπάρχουν και να βοηθήσουμε τον μαθητευόμενο στο να αναπτύξει αυτές τις προσωπικές και τις επαγγελματικές του στάσεις και ικανότητες. Άρα, ο μέντορας, ο οποίος είναι ο μέντορας μάθησης στον χώρο της εργασίας μιας εταιρείας, πρέπει να ενεργεί και σαν εκπαιδευτής, σαν επόπτης, σαν συνάδελφος και σαν εκπαιδευτικός. Βλέπετε καινούργια πράγματα, τα οποία πρέπει αυτός ο άνθρωπος να μπορέσει να τα διαχειριστεί. Και η δουλειά του λοιπόν χαρακτηρίζεται από πολλαπλές εργασίες και συνδυασμό διαφόρων δεξιοτήτων και ικανότητων. Άρα εμείς τι είδαμε και τι κάναμε. Αναλύσαμε αυτά τα κομμάτια όσο αφορά
σαν ενήλικα στον εντερικό μέντορα, σαν εκπαιδευτή, σαν επόπτη, σαν συνάδελφο και σαν εκπαιδευτικό και αδείξαμε ποια είναι αυτά τα soft skills τα οποία θέλουμε να δώσουμε έμφαση σε κάθε κατηγορία. Δεν θα μακρηγορήσω, μπορεί κάποιος να τα δει όλα αυτά στην ιστοσελίδα Mentor for Work-Based Learning. Εκεί υπάρχει η μορφή και το πρόγραμμα κατάρτισης με την αντίστοιχη μεθοδολογία. Τα προγράμματα κατάρτισης τα οποία γίνονται και διεξάγονται διαζώσεις, αλλά και online, με μάθηση από ομότιμους, με βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, με μετάδοση δεξιοτήτων, με σχεδιασμό, προετοιμασία και υλοποίηση μαθημάτων, αλλά και αξιολόγηση των μαθημάτων. Άρα λοιπόν φτιάξαμε ένα μπουκέτο από training modules, τα οποία βοηθούν τον μέντορα στο να γίνει καλύτερος και να βοηθήσει τον σπουδαστή στην πρακτική, στη μαθητεία του, να δέσει καλύτερα στην εταιρεία και να λύσει τα διάφορα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Άρα, ένας ενδοεταιρικός μέντορας τι κάνει, να σχεδιάζει μαζί με τον ακαδημαϊκό ενδοεταιρικό μέντορα, δηλαδή το ΙΕΚ, τη βέλτιστη διαδρομή μάθησης στον χώρο εργασίας και το μαθητευόμενο, το σπουδαστή δηλαδή του προγράμματος της μάθησης στον χώρο εργασίας. Άρα να δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα πάει ο άλλος να μάθει. Δεν τον πάμε εκεί να κάνει καφέδες, έτσι. Να καθοδηγεί λοιπόν σωστά το μαθητευόμενο κατά τη διάρκεια της μαθητείας του στην εταιρεία, προκειμένου να αναπτύξει την εξειδίκευση και να ενισχύσει την απασχολησιμότητά του μαθαίνοντας νέα πράγματα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρθηκε πριν. Τα επόμενα χρόνια θα έχουμε να είμαστε πολυεργαλεία. Άρα πρέπει να έχουμε πολλά νέα skills τα οποία κάποιος πρέπει να μπορέσει να τα παρακολουθήσει. Και αυτό δουλεύει both ways, δηλαδή και ο σπουδαστής θα μάθει από την επιχείρηση, αλλά πολλές φορές έχει αποδειχθεί ότι οι επιχειρήσεις μαθαίνουν και από τους σπουδαστές, γιατί φέρουν αυτό το νέο, το οποίο δεν είχαν σκεφτεί, δεν είχαν τεχνογνωσία να το εντάξουν στην παραγωγή τους. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι γνώσεις, οι ικανότητες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και να μεταφερθούν σε άλλα πλαίσια και σε άλλες επαγγελματικές καταστάσεις, άρα να μπορείς αυτή τη γνώση μετά να την μεταφέρεις και κάπου αλλού. Και να μπορεί βέβαια να κάνει πράγματα, να εισαγάγει λοιπόν τον σπουδαστή στην επιχείρηση, να τον καθοδηγεί, να τον αξιολογεί, πάρα πολύ σημαντικά, και να είναι εκεί ο μέντορας του, ο άνθρωπος του, ο οποίος να μπορεί να δίνει τις κατάλληλες συμβουλές στο μαθητευόμενο για τα διάφορα θέματα τα οποία σχετίζονται με την εργασία. Αυτά θεωρώ λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό στο κομμάτι της πρακτικής άσκησης και συνδυασμό με τα soft skill, τόσο τη δομή της διαδρομής την οποία κάποιος σπουδαστής από το ΙΕΚ θα οδηγηθεί να κάνει στην πρακτική άσκηση και στη μαθητεία, αλλά και από την πλευρά της επιχείρησης, αυτός ο οποίος θα αποδεχθεί αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες γνώσεις και να μπορέσει να έχει περάσει από κάποιο training που προσφέρεται από το πρόγραμμα Mentor for Work-Based Learning, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει ουσιαστικά τον σπουδαστή της μαθητείας στο να ενταχθεί καλύτερα στην αγορά εργασίας και να αποκτήσει την πρώτη του εμπειρία, στην πρώτη του στην ουσία δουλειά την οποία πιάνει. Λοιπόν, αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερωτήσεις. Οπότε ξεκινάω με την επόμενη παρουσίαση. Να υπενθυμίσω λίγο ποια ήταν τα αποτελέσματα του έργου DESA. Έχουμε καταρχήν το μοντέλο μαθητείας πρακτικής άσκησης, που είναι μια μεθοδολογία ουσιαστικά για την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων κατά την πρακτική άσκηση. Επίσης, έχουμε έναν οδηγό για μαθητευόμενους, ο οποίος έχει κάποια παραδείγματα δραστηριοτήτων τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμόσουν οι σπουδαστές κατά την πρακτική τους άσκηση. Έχουμε έναν οδηγό για τους εκπαιδευτές, για το πώς μπορούν πρακτικά βήματα να εφαρμόσουν το μοντέλο DESA. Επίσης, έχουμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία περιέχεται ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης των ήπιων δεξιοτήτων, το οποίο θα σας παρουσιάσω και εγώ στη συνέχεια. Και επίσης, η πλατφόρμα φιλοξενεί και έναν οδηγό για την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, στην αρχή
του έργου DESA, κάναμε μια πανευρωπαϊκή έρευνα, στην οποία διανύμαμε ηλεκτρονικά, διαδικτυακά ερωτηματολόγια, αλλά και οργανώσαμε κάποια focus group, κάποια συνεντεύξεις, σωματικές συνεντεύξεις, ας το πούμε, στις χώρες της Ευρώπης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σε αυτά, στη διαδικτυακή έρευνα και στα focus groups, λοιπόν, συμμετείχαν κυρίως εκπαιδευτές από επιχειρήσεις, στους οποίους ρωτήσαμε ποια θεωρούν τα πιο σημαντικά soft skills, οι πιο σημαντικές ήπιες δεξιότητες, τις οποίες πρέπει να έχουν οι σπουδαστές όταν πάνε να κάνουν την πρακτική τους άσκηση, ή και ποια είναι τα πιο εύκολα να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Από αυτή λοιπόν την έρευνα καταλήξαμε σε 12 ήπιες δεξιότητες, τις οποίες θεωρούν πιο σημαντικές, και αυτές είναι η επικοινωνία, τα προσωπικά κίνητρα, η δημιουργικότητα, η επίλυση προβλημάτων, η προσαρμοστικότητα στην αλλαγή, η διαχείριση χρόνου, η ηγετική ικανότητα, η αυτοπεποίθηση, η διαπραγμάτευση, η συνεργατικότητα, η προσωπική ανάπτυξη και η επίλυση συγκρούσεων. Το μοντέλο, λοιπόν, το μοντέλο DESA ουσιαστικά βασίστηκε στην ανάπτυξη των συγκεκριμένων 12 δεξιοτήτων, και το μοντέλο, λοιπόν, με αυτό περιλαμβάνει μια θεωρητική θεμελίωση και κάποιες καθοδηγητικές αρχές, προκειμένου κάποιος να μπορεί να σχεδιάσει και να εφαρμόσει μια πρακτική άσκηση η οποία να στηρίζεται στην ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων των σπουδαστών. Τώρα, το μοντέλο στηρίζεται σε δύο βασικά στοιχεία. Το πρώτο είναι η παιχνιδοποίηση, η χρήση δηλαδή στοιχείων παιχνιδιού κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Και το δεύτερο είναι η καθοδήγηση, δηλαδή το mentoring, και συγκεκριμένα το natural mentoring, δηλαδή η χρήση ενός φυσικού μέντορα, για το οποίο θα σας μιλήσει η κυρία Όκε από το Friesland College πιο μετά. Τώρα, τα εμπλεκόμενα μέρη για την εφαρμογή του μοντέλου είναι καταρχήν τα κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία οργανώνουν προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης. Επίσης, είναι οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, και τέλος οι ίδιοι σπουδαστές. Το μοντέλο χωρίζεται σε 4 φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η φάση της προετοιμασίας, όπου ουσιαστικά οι πάροχοι της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δημοσιεύουν μια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να μαζέψουν συμμετοχές από εταιρείες και σπουδαστές, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν το μοντέλο DESA. Η δεύτερη φάση είναι η φάση πριν την πρακτική άσκηση, όπου οι πάροχοι της εκπαίδευσης κάνουν την αντιστοίχηση μεταξύ των σπουδαστών και των εταιριών που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον. Οι σπουδαστές από τη δική τους μεριά επιλέγουν ένα μέντορα και κάνουν μια πρώτη αυτοαξιολόγηση των ήπιων δεξιοτήτων τους, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα του DESA. Και επίσης οι εταιρείες μαζί με τους παρόχους της εκπαίδευσης σχεδιάζουν μαζί την πρακτική άσκηση, δηλαδή ορίζουν ποιοι είναι οι στόχοι της πρακτικής άσκησης και ποια είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα στα οποία θα επικεντρωθεί η πρακτική άσκηση του σπουδαστή. Η επόμενη φάση είναι κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, όπου οι υπάροχοι της εκπαίδευσης ουσιαστικά υποστηρίζουν τους εμπλεκόμενους, δηλαδή τις εταιρείες και τους σπουδαστές, παρακολουθούν την πρακτική άσκηση και βοηθάνε παρέχοντας τα εργαλεία του προγράμματος DESA. Τώρα, οι ίδιοι οι σπουδαστές χρησιμοποιούν τον οδηγό για τους εκπαιδευόμενους και εφαρμόζουν κάποιες δραστηριότητες μέσα από τον οδηγό, ενώ οι εταιρείες ακολουθούν τον οδηγό του DESA για τους εκπαιδευτές, χρησιμοποιούν και τα άλλα υποστηρικτικά εργαλεία του προγράμματος και εφαρμόζουν στοιχεία παιχνιδοποίησης. Τώρα, και η τέταρτη και τελευταία φάση έρχεται μετά την πρακτική άσκηση, όπου οι σπουδαστές καλούνται να κάνουν μία νέα αυτοαξιολόγηση των ήπιων δεξιοτήτων
δεξιοτήτων τους μέσα από την πλατφόρμα του DESA. Οι ίδιες εταιρείες κάνουν μια τελική αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης για να δουν κατά πόσο επιτεύχθησαν τα μαθησιακά αποτελέσματα και κατά πόσο αναπτύχθηκαν οι ήπιες δεξιότητες των σπουδαστών, ενώ οι πάροχοι της εκπαίδευσης προετοιμάζουν την τελική αναφορά σχετικά με την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων. Ας μιλήσουμε τώρα λίγο πιο συγκεκριμένα για το τι είναι παιχνιδοποίηση. Η παιχνιδοποίηση καταρχήν δεν είναι παιχνίδι. Η παιχνιδοποίηση είναι η χρήση στοιχείων και τεχνικών σχεδιασμού παιχνιδιού, σε πλαίσια όμως τα οποία είναι εκτός παιχνιδιού. Δηλαδή, ουσιαστικά η παιχνιδοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα περιβάλλοντα και κατά τα τελευταία έτη έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται και μέσα στην εκπαίδευση, προκειμένου να παρακινήσουν τους μαθητές, να παρακινηθούν οι μαθητές. Επίσης, τα τελευταία χρόνια η παιχνιδοποίηση έχει αρχίσει να προσαρμόζεται και να εφαρμόζεται σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα, επειδή έχει τη δύναμη, τη δυναμική, ας το πούμε, να διαμορφώνει την συμπεριφορά των εμπλεκομένων προς μια επιθυμητική κατεύθυνση. Τώρα, ποια είναι τα πλεονεκτήματα εφαρμογής παιχνιδοποίησης? Καταρχήν, όταν σχεδιάζουμε κάτι χρησιμοποιώντας στοιχεία παιχνιδιού, αυτό σημαίνει ότι κάνουμε τους άλλους και διασκεδάζουν, αισθάνονται δηλαδή όμορφα. Αυτό είναι και ένας τρόπος να παρακινούμε τους σπουδαστές κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης να ακολουθούν τις οδηγίες μας. Επίσης, η παιχνιδοποίηση ενισχύει την επικοινωνία τόσο μεταξύ του σπουδαστή και του μέντορα, αλλά και την επικοινωνία μεταξύ του σπουδαστή και των άλλων μελών της επιχείρησης. Επίσης, εφόσον αυτό που κάνουμε είναι κάτι το διασκεδαστικό, αυξάνεται η δέσμευσή μας, δηλαδή θέλουμε να το κάνουμε, και ως έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί και η παραγωγικότητά μας. Επίσης, όπως προείπα, χρησιμοποιώντας τεχνικές παιχνιδιού, διασκεδάζουμε, οπότε μας προσφέρει κάποια ικανοποίηση, ας το πούμε. Και τέλος, η παιχνιδοποίηση διευκολύνει την απόκτηση και τη διατήρηση της γνώσης, εφόσον δηλαδή κάνουμε κάτι στο οποίο περνάμε καλά, είναι πιο εύκολο να θυμηθούμε και να μάθουμε μέσα από αυτό. Τώρα, ποια στοιχεία της παιχνιδοποίησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης? Ένα από αυτά είναι τα επιτέγματα, δηλαδή μπορούν οι σπουδαστές να κερδίζουν κάποιους πόντους κάθε φορά που ολοκληρώνουν μια εργασία, ή μπορεί κάθε φορά που ολοκληρώνουν μια σειρά από εργασίες να παίρνουν ένα έμβλημα, ή επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα leaderboards, δηλαδή είναι οι πίνακες κατάταξης, όπου σε αυτό θα πρέπει να συμμετέχουν ένα σύνολο σπουδαστών ή μπορεί και μελών της επιχείρησης, όπου στο leaderboard θα εμφανίζεται ποιος έχει κερδίσει τους περισσότερους πόντους. Ένα δεύτερο στοιχείο παιχνιδοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι οι επιβραβεύσεις. Παραδείγματος χάρη, κάθε φορά που ένας σπουδαστής ολοκληρώνει μια εργασία, μπορεί να παίρνει ένα δώρο ή ένα μπόνους, ένα βραβείο, το οποίο μπορεί να είναι και κάτι πάρα πολύ απλό, όπως ας πούμε, μπορεί να είναι και ένα αυτοκόλλητο. Ή επίσης, άμα χρησιμοποιείτε τα leaderboards, μπορεί να δίνετε κάποιο βραβείο σε όποιον είναι πρώτος στον πίνακα κατάταξης. Ένα άλλο στοιχείο παιχνιδοποίησης είναι η αφήγηση, δηλαδή κάθε φορά που είναι να αναθέσετε μια εργασία σε κάποιον σπουδαστή, μπορείτε να τη συνδέετε με μια ιστορία, να την εμφανίζετε δηλαδή σαν ένα quest. Επίσης, μπορείτε να θέσετε κάποια χρονικά περιθώρια για κάποια εργασία και σε περίπτωση, παραδείγματος χάρη, που κάποιος σπουδαστής ολοκληρώσει την συγκεκριμένη εργασία σε λιγότερο χρόνο, κερδίζει περισσότερους πόντους, ή άμα δεν καταφέρει να ολοκληρώσει συγκεκριμένο χρόνο, χάνει πόντους. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στοιχεία ανατροφοδότησης, δηλαδή μπορείτε να δώσετε μια εργασία σε κάποιο σπουδαστή και μέχρι να την ολοκληρώσει, για ανατακτά χρονικά διαστήματα, μπορείτε να του δίνετε κάποια επιπλέον στοιχεία, κάποια hints για το πώς μπορεί να την ολοκληρώσει.
Και τέλος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το στοιχείο της εξατομίκευσης, όπου μπορείτε να αφήσετε τους σπουδαστές να σχεδιάσουν ένα avatar το οποίο θα χρησιμοποιούν ή να έχουν κάποιο ψευδώνυμο. Τώρα, ποια είναι τα βήματα για τη χρήση της παιχνιδοποίησης? Τα βήματα ουσιαστικά είναι τέσσερα. Το πρώτο είναι να κατανοήσετε τους παίκτες. Το δεύτερο είναι να προσδιορίσετε τους στόχους. Το τρίτο είναι να προσδιορίσετε τους σπόρους. Και το τέταρτο είναι να σχεδιάσετε και να εφαρμόσετε τα στοιχεία παιχνιδοποίησης. Πάμε να τα δούμε πιο συγκεκριμένα. Τώρα, όπως είπαμε, το πρώτο βήμα είναι να κατανοήσετε τους παίχτες. Δηλαδή, θα πρέπει να κατανοήσετε ποιες είναι οι ανάγκες σε ήπιες δεξιότητες των σπουδαστών στους οποίους θα αναλάβετε, ποιο είναι το επίπεδο των ήπιων δεξιοτήτων τους, δηλαδή ποιο είναι το μαθησιακό τους στυλ, αλλά και επίσης σε ποιον τύπο παίχτη ανήκουν. Σύμφωνα με τον Μαρκεύσκη, υπάρχουν 6 τύποι παικτών. Η πρώτη είναι οι socializers, όπου ουσιαστικά τους αρέσει περισσότερο η συναναστροφή με τους άλλους. Αυτό είναι δηλαδή που τους φέρνει μεγαλύτερη ικανοποίηση κατά τη διάρκεια της παιχνιδοποίησης. Υπάρχουν επίσης οι free spirits, όπου τους αρέσει περισσότερο η εξερεύνηση και τα quests. Υπάρχουν οι achievers, στους οποίους αρέσουν περισσότερο οι προκλήσεις. Υπάρχουν οι φιλάνθρωποι που τους αρέσει περισσότερο να βοηθάνε τους άλλους. Υπάρχουν οι disruptors, οι οποίοι αρέσκονται πιο πολύ κάνοντας ζαβολιές. Και τέλος υπάρχουν οι απλοί players, στους οποίους αρέσουν περισσότερο οι ανταμοιβές. Τώρα, το δεύτερο βήμα για την εφαρμογή της παιχνιδοποίησης είναι να προσδιορίσετε τους στόχους, και εδώ πέρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις για να ολοκληρώσετε αυτό το βήμα. Θα πρέπει να αναρωτηθείτε τι είναι αυτό που θέλετε να πετύχετε, ποιες δηλαδή ή ποιες δεξιότητες θέλετε να αναπτύξετε κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Το τρίτο βήμα είναι να προσδιορίσετε τους σπόρους, δηλαδή να αναρωτηθείτε πώς θα μετρήσετε την πρόοδο των σπουδαστών, αν θα χρησιμοποιήσετε πόντους, πόσους πόντους θα δίνει μια εργασία, τι ανταμοιβές θα δίνει άμα θα δώσετε άμα να ολοκληρώσουν κτλ. Και το τέταρτο και τελευταίο βήμα είναι το σχεδιάστε και εφαρμόστε, όπου εδώ θα πρέπει να επιλέξετε το κατάλληλο στοιχείο παιχνιδοποίησης που θα χρησιμοποιήσετε και να σκεφτείτε πώς θα το εφαρμόσετε κατά την πρακτική άσκηση. Τώρα, το δεύτερο παραδοτείο του έργου, όπως σας είπα και πριν, είναι ένας οδηγός για τους εκπαιδευτές. Απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτές εταιριών και στόχος του είναι να υποστηρίξει το σχεδιασμό και την εφαρμογή του μοντέλου DESA. Ο οδηγός αυτός, λοιπόν, περιλαμβάνει κάποιες αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα για την υλοποίηση του μοντέλου. Πιο συγκεκριμένα, ο οδηγός περιλαμβάνει μια παρουσίαση των ήπιων δεξιοτήτων, μια αναλυτική παρουσίαση των 4 σταδίων του μοντέλου DESA που σας ανέφερα, μια μεθοδολογία για τη χρήση του mentoring κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, μια μεθοδολογία για τη χρήση της παιχνιδοποίησης, καθώς και κάποια templates και παραδείγματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Επίσης, παρέχει κάποιες πληροφορίες για την αποτύπωση και την αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων όσον αφορά τις ήπιες δεξιότητες. Και τέλος, δίνει κάποια πρακτικά παραδείγματα δραστηριοτήτων τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν από τον εκπαιδευτή στην επιχείρηση κατά την πρακτική άσκηση. Τώρα, σας ανέφερα ότι υπάρχει και ένας οδηγός για μαθητευόμενους. Ο οδηγός αυτός περιέχει γύρω στις 20 δραστηριότητες, τις οποίες μπορούν να εφαρμόσουν οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης. Και οι συγκεκριμένες δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να τους υποστηρίξουν στην επίτευξη των στόχων και στην ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων τους. Τώρα, κάθε δραστηριότητα για τους μαθητευόμενους περιλαμβάνει έναν τίτλο, μια επεξήγηση της δραστηριότητας, κάποιες ερωτήσεις για συζήτηση με τις οποίες μπορούν να θέσουν στο μέντορά τους με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας και επίσης μια λίστα με τις ήπιες δεξιότητες στις οποίες επικεντρώνεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα, μία από τις δραστηριότητες είναι, ο τίτλος είναι «Πίτσα ή σουβλάκια», όπου ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι ο σπουδαστής να οργανώσει ένα μεσημεριανό διάλειμμα και να αποφασίσει με τους άλλους τους συναδέλφους στην εταιρεία το μενού το οποίο θα παραγγείλουν. Θα πρέπει λοιπόν να χωρίσει τους συναδέλφους του σε δύο ομάδες και στη μία ομάδα θα δώσει ένα μενού για σουβλάκι, ενώ στην άλλη ομάδα θα δώσει ένα μενού για πίτσα. Και μετά θα ζητήσει από την κάθε ομάδα να προσπαθήσει να πείσει την άλλη ομάδα ότι το δικό της μενού είναι καλύτερο. Θα πρέπει να παίξει δηλαδή το ρόλο του διαμεσολαβητή. Οι ήπιες δεξιότητες τώρα, οι οποίες αναπτύσσονται μέσα από αυτήν τη δραστηριότητα, είναι η επικοινωνία, η διαπραγμάτευση και η επίλυση συγκρούσεων. Τώρα, σας μίλησα πριν για ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τις ήπιες δεξιότητες και για μια πλατφόρμα που έχουμε δημιουργήσει μέσα από το έργο DESA, την οποία θα σας δείξω και εδώ. Επίσης, να πω ότι οι παρουσιάσεις θα ανέβουν στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα του έργου, την οποία θα σας επισυνάψω τώρα και στο chat. Αν θέλετε λοιπόν να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος DESA και να χρησιμοποιήσετε και στο εργαλείο αυτοαξιολόγησης των ήπιων δεξιοτήτων, θα πρέπει να μπείτε στην ιστοσελίδα του DESA και μετά να πατήσετε εδώ που λέει «Εργαλείο αυτοαξιολόγησης». Θα σας μεταφέρει αυτόματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος DESA, όπου εδώ πέρα θα πρέπει να φτιάξετε έναν λογαριασμό. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι ένα ενεργό email. Και μόλις λοιπόν φτιάξετε το λογαριασμό, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση και στο εργαλείο. Για να χρησιμοποιήσετε λοιπόν το εργαλείο, πρέπει να πάτε εδώ, λέει εργαλείο αυτοαξιολόγησης, και σας μεταφέρει κατευθείαν στο ερωτηματολόγιο. Στην αρχή υπάρχει ένα εισαγωγικό κομμάτι που σας μιλάει λίγο για τα soft skills και για το πρόγραμμα DESA. Και μετά, όταν πατήσετε επόμενο, για το κάθε ένα από τα soft skills που προανέφερα υπάρχουν κάποια statements, κάποιες διαπιστεύσεις, οποίες θα πρέπει να απαντήσετε αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την κάθε πρόταση. Μπορείτε λοιπόν για κάθε ένα από αυτά να συμπληρώσετε, αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, και απαντώντας επόμενο πάτε στις ερωτήσεις της επόμενης ήπιες δεξιότητας. Επίσης, μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, στα αριστερά, ποιες είναι οι ήπιες δεξιότητες οι οποίες μετρούνται. Όταν λοιπόν ολοκληρώσετε και απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις του εργαλείου αυτοαξιολόγησης, θα σας εμφανιστεί μία αναφορά, μία προσωπική σας αναφορά, όπου θα σας δείχνει με ένα δεν θυμάμαι πώς το λένε, με ένα εργαλείο, ας το πούμε, το επίπεδο των ήπιων δεξιοτήτων σας και το σκορ που πιάσατε σύμφωνα με τις απαντήσεις που δώσατε. Επίσης, κάτω από αυτό το διάγραμμα μπορείτε να δείτε ένα statement για το επίπεδο των ήπιων δεξιοτήτων, αλλά και κάποιες προτάσεις για το πώς μπορείτε να βελτιώσετε τη συγκεκριμένη ήπια δεξιότητα. Επίσης, να πω ότι μέσα από την πλατφόρμα, άμα συμπληρώσετε πολλές φορές το ερωτηματολόγιο, μπορείτε να δείτε, πατώντας το username σας, μία λίστα για την κάθε φορά που έχετε χρησιμοποιήσει το εργαλείο αυτοαξιολόγησης. Ιστόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Οπότε, μπορείτε να ανατρέξετε σε κάποια παλιότερη αυτοαξιολόγηση που είχατε κάνει και να δείτε την πρόοδο των ήπιων δεξιοτήτων σας. Επίσης, στην ίδια πλατφόρμα υπάρχει και ένας οδηγός για την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων, τον οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από
εδώ που λέει Orientation Guide, ο συγκεκριμένος οδηγός είναι διαθέσιμος. Στα αγγλικά, στα ελληνικά, στα λιθουανικά, στα πολωνικά, στα ισπανικά και στα ολλανδικά και θα μας τον παρουσιάσει πιο συγκεκριμένα η κυρία Νιαώτη, η οποία θα αναλάβει μετά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έχετε κάποια ερώτηση, μπορείτε να τη γράψετε στο Questions and Answers. Έτσι, θα περιμένουμε ένα λεπτό ακόμα, μήπως έχει κάποιος κάποια ερώτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Έρση, δεν βλέπω να έχει κάποιος κάποια ερώτηση. Α, βλέπω η κυρία Βουτυρά έχει σηκώσει το χέρι. Κυρία Βουτυρά, τώρα μπορείτε να ανοίξετε το μικρόφωνο. Ναι, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Έχει αρχίσει και εφαρμόζεται το μοντέλο μεταξύ των παρόχων... Σας ακούμε πάρα πολύ σιγανά. Αν μπορείτε να επαναλάβετε λίγο πιο δυνατά. Αρχίσει και εφαρμόζεται το μοντέλο συνεργασίας μεταξύ παρόχων εκπαίδευσης και εταιριών. Δυστυχώς δεν κατάφερα να σας ακούσω. Ρωτήσατε αν εφαρμόζεται το μοντέλο. Αν ρωτήσατε αν εφαρμόζεται το μοντέλο, πάντως ναι, έχει γίνει πιλωτική εφαρμογή του μοντέλου σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα έχει γίνει από την IDEC και θα σας μιλήσει για την εμπειρία της η κυρία Λάσκαρη στη συνέχεια της ημερίδας. Και έχει γίνει επίσης εφαρμογή από το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ σε 5 σπουδαστές που πήγαν για την πρακτική τους άσκηση σε εταιρείες. Ελπίζω να σας κάλυψα. Ευχαριστούμε πολύ. Μετά, ρωτάει ο κύριος Μπατσούλας αν η αυτοαξιολόγηση μπορεί να γίνει και από ομάδα. Η αυτοαξιολόγηση όχι, είναι ατομική. Θα πρέπει δηλαδή ο κάθε ένας σπουδαστής να απαντήσει στα statements αν διαφωνεί ή συμφωνεί με το κάθε statements. Ελπίζω να σας κάλυψα αν θέλετε αυτό να ρωτήσετε. Α, έχετε κάνει και άλλη ερώτηση, δηλαδή αν κάνει αυτό το να το λέμε μια ομάδα μπορεί μετά να βγάλει στατιστικά στοιχεία. Όπως σας προανέφερα, είναι ατομικό. Μπορεί να βγάλει στατιστικά στοιχεία, μπορεί να απαντήσει καταρχήν ένα άτομο, γιατί υπάρχουν κάποια statements τα οποία αφορούν για ένα άτομο, οπότε υποχρεωτικά θα πρέπει να το απαντήσει ένας και θα βγάλει στατιστικά στοιχεία μόνο για τον συγκεκριμένο. Θα είναι όπως το report που σας έδειξα πριν. Οπότε, Έρση, δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση. Μπορείς να ξεκινήσεις. Ωραία, μισό λεπτό. Καλησπέρα και από μένα. Να κάνω λίγο share. Εδώ. Βλέπουμε, ναι. Ναι, τη βλέπω. Τέλεια. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Έρση Νιαώτη και είμαι στην εταιρεία IDEC. Αναπτύξαμε λοιπόν τον οδηγό, DESA. Είναι ένα πρόγραμμα, όπως είπαμε, το Erasmus Plus, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα μιλήσουμε λίγο τώρα συγκεκριμένα για τον οδηγό και τα περιεχόμενά του. Τον οδηγό για την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων, όπως προαναφέραμε, τα λεγόμενα soft skills, τα οποία όλο και περισσότερο τον τελευταίο καιρό είναι ιδιαίτερως σημαντικά και όλες οι εταιρείες και οι οργανισμοί ψάχνουν ανθρώπους με έτσι ανεπτυγμένες τις λεγόμενες ήπιες δεξιότητες. Δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ, τα είπαμε, είναι σίγουρο ότι τα έχετε καταλάβει. Απλώς προσωπικά θα ήθελα να τονίσω ότι οι ήπιες δεξιότητες είναι ικανότητες που έχουμε όλοι και ως έμφυτες,
από τη στιγμή ενδεχομένως που έχουμε γεννηθεί και μεγαλώνουμε, σίγουρα όμως μπορούν να καλλιεργηθούν και αυτό ακριβώς είναι και το νόημα του οδηγού και οι λεγόμενες συμβουλές που έχουμε προσπαθήσει να δώσουμε στους μαθητευόμενους και στους σπουδαστές ή και σε οποιονδήποτε διαβάσει τον οδηγό μας. Ας δούμε λοιπόν λίγο τι είναι οδηγός. Ο οδηγός λοιπόν και πού απευθύνεται. Στον οδηγό μας λοιπόν παρουσιάζουμε και αναλύουμε 12 ήπιες δεξιότητες. Αυτές δεξιότητες που μετά από έρευνα στις οποίες καταλήξαμε ότι αυτές είναι οι πιο ουσιαστικές σήμερα. Ανακαλύπτουμε τη σημασία τους στην επαγγελματική αλλά και στην προσωπική μας ζωή και αυτό είναι κάτι επίσης σημαντικό διότι είναι σχετικά αλληλένδετα. Δεν είμαστε ένας άλλος άνθρωπος στην προσωπική μας ζωή και τελείως ένας διαφορετικός άνθρωπος στην επαγγελματική μας ζωή. Προτείνουμε λοιπόν τρόπους καλλιέργειας και ανάπτυξης των δεξιοτήτων. Δίνουμε πρακτικές συμβουλές σε μορφή tips και συγκεκριμένες δραστηριότητες που αφορούν όμως τον άνθρωπο σήμερα, ένα νεαρό άτομο, σπουδαστή, μαθητευόμενο σήμερα, με θεωρούμε σύγχρονη γλώσσα και ματιά. Και επίσης, σε κάθε κεφάλαιο που αναφέρεται σε μια ήπια δεξιότητα, θέτουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις ενδοσκόπησης, τις απαντάμε εμείς για τον εαυτό μας, που δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Ο καθένας, ανάλογα με την δική του προσωπικότητα, απαντά και στην ερώτηση για το πώς βίωσε ή τις δραστηριότητες ή σε τι επίπεδο θεωρεί ότι βρίσκεται σε κάθε soft skill. Ο οδηγός μας, λοιπόν, απευθύνεται σε σπουδαστές κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μαθητευόμενους και σε φοιτητές πανεπιστημίου. Ας δούμε, λοιπόν, μία-μία τις δεξιότητες, με πρώτη και πάνω απ' όλα τη δεξιότητα της επικοινωνίας. Στον οδηγό θα ήθελα να σας πω ότι σε κάθε κεφάλαιο υπάρχει ένα θεωρητικό πρώτο μέρος, το οποίο αναλύεται από την ετυμολογία της λέξης, υπάρχουν θεωρίες για την επικοινωνία, για κάθε ήπια δεξιότητα, αναλύσεις από πλευρά ψυχολογική, κοινωνική, και μετά ακολουθεί το κομμάτι των συμβουλών, τα πρακτικές λύσεις για το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την κάθε ήπια δεξιότητα. Στην επικοινωνία, λοιπόν, έχουμε εδώ, βλέπετε, ένα πολύ μικρό κομμάτι συνοπτικά των tips. Ακούστε με προσοχή το συνομιλητή σας και μην βιάζεστε να απαντήσετε, το οποίο είναι σημαντικό από την ώρα του interview, παραδείγματος χάρη, που συζητούσαμε και πριν, μέχρι και την καθημερινότητα στην εργασία, αλλά και την προσωπική μας ζωή. Τώρα, κάτι το οποίο αφορά πολύ, ειδικά τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίστε την εξ αποστάσεως εργασία σαν να δουλεύετε στο γραφείο. Με την έννοια του πώς επικοινωνούμε, διατηρούμε την επικοινωνία με τους συναδέρφους, ξέρουμε τώρα μέσω Teams όλων των καναλιών που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, αλλά και σε επίπεδο συνέπειας, συνέπεια στο ωράριο και το πώς είμαστε σε μια διαρκή επαφή με τους συναδέρφους ή τους ανωτέρους μας. Και μία τρίτη συμβουλή, ενδεικτικά, αφήστε στην άκρη της προκαταλήψης. Το συγκεκριμένο tip έχει να κάνει και με το γεγονός ότι σήμερα δουλεύουμε πια πολλές γενιές μαζί, άνθρωποι που είναι από 20 χρονών και άνθρωποι που είναι 40, 45, 50, και αυτό ενδεχομένως να δημιουργεί θέματα στην μεταξύ τους επικοινωνία. Αφήνουμε όμως την άκρη της προκαταλήψης ότι οι νέοι δεν ξέρουν καλά ή οι μεγαλύτεροι αυτοί τώρα είναι βαρετοί, έχουν κουραστεί, δεν ζουν πολύ στο τώρα, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ουσιαστική επικοινωνία και μέσα στο γραφείο ή σε οποιονδήποτε χώρο βρισκόμαστε. Μία λοιπόν συμβουλή με την έννοια της δραστηριότητας, εδώ επειδή αγαπάμε και το θέατρο, ενταχθείτε σε μία ερασιτεχνική θεατρική ομάδα. Δεν υπάρχει κάτι πιο ουσιαστικό και να είναι η επιτομή της επικοινωνίας από το θέατρο και η συμμετοχή μας σε μια ερασιτεχνική ομάδα θα μπορούσε σίγουρα να μας βοηθήσει πάρα πολύ σε επίπεδο επικοινωνίας. Περνάμε στο δεύτερο soft skills, στη δεύτερη ήπια δεξιότητα, η συνεργατικότητα λοιπόν. Και εδώ αναφερόμαστε στο πόσο σημαντικό είναι να αποδεχτούμε τη διαφορετικότητα. Είμαστε όλοι διαφορετικοί, όπως και στη ζωή μας, και στο γραφείο, και στην εργασία. Και στην αρχή αυτό ίσως να φέρνει κάποιες συγκρούσεις ή διαφορές, διαφωνίες. Είναι πολύ σοβαρό να αποδεχτούμε ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί άνθρωποι, ο ένας με τον άλλον, και ταυτόχρονα να αναγνωρίσουμε την καλή δουλειά. Να επιβραβεύσουμε, να πούμε ένα μπράβο, να πούμε ένα καλό λόγο,
το οποίο σίγουρα ενισχύει την ψυχολογία μας, ειδικά σήμερα έτσι όπως είναι η ψυχολογία όλων μας και λίγο πιεσμένη, και ενισχύει την έννοια του team spirit και της συνεργατικότητας. Φυσικά και είναι πολύ σημαντικό να σεβόμαστε την ιεραρχία. Είναι σοβαρό αυτό να το αντιληφθούν και οι πιο νέοι εργαζόμενοι που μπαίνουν σιγά σιγά στο χώρο της μαθητείας, πάντα όμως σημειώνοντας ότι ο καθένας διατηρεί την προσωπική του αξιοπρέπεια και πρέπει να βρεθεί ισορροπία ανάμεσα στα δύο, γιατί φυσικά δεν εννοούμε να σεβαστούμε την ιεραρχία με οποιοδήποτε κόστος. Και αφήστε στην άκρη, λέει εδώ η συμβουλή, τον εγωισμό σας. Επίσης, πολύ σημαντικό στο κομμάτι της συνεργασίας και στο γραφείο και στη δουλειά, αλλά και στην προσωπική μας ζωή. Φυσικά, θα μου πείτε ότι είναι εύκολο αυτά ως συμβουλές έτσι να τα λες, ας πούμε, και δεν είναι πάντα το ίδιο εύκολο να γίνουν πράξη. Το γνωρίζουμε, απλώς το λέμε για να το ακούμε και σιγά-σιγά να το προσπαθούμε και να το εμπεδώσουμε ίσως κάποια στιγμή. Ως δραστηριότητα, εδώ προτείνουμε λοιπόν να βρεθεί ένας κοινός φιλανθρωπικός σκοπός και οι συμμετέχοντες να δραστηριοποιηθούν όλοι μαζί, οι συμμαθητές, οι φοιτητές, οι συνάδελφοι, ώστε να έχουν ένα κοινό στόχο το οποίο ενισχύει και την έννοια του team spirit ή της συνεργατικότητας στα ελληνικά. Περνάμε λοιπόν στην τρίτη ήπια δεξιότητα, το προσωπικό κίνητρο ή το self-motivation. Είναι μια πολύ ουσιαστική δεξιότητα που έχουν οι άνθρωποι. Άλλοι την έχουν από μόνοι τους σε πιο ανεπτυγμένο βαθμό, ενώ άλλοι χρειαζόμαστε, ας πούμε, έτσι λίγο περισσότερη δραστηριοποίηση. Δεν είναι πολύ εύκολο επίσης να καθοριστεί, γιατί το τι οθεί τον καθέναν μας είναι ξεχωριστό και τι εννοεί ο καθένας ή κατανοεί ως προσωπικό κίνητρο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποιες γενικές κατευθύνσεις, οι οποίες αναφέρονται και εδώ, που θεωρούμε ότι ταιριάζουν, ας πούμε, σε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Φυσικά, ο καθένας για τον εαυτό του ξέρει καλύτερα. Μία πρώτη συμβουλή, λοιπόν, πολύ βασική, μη συγκρίνετε τον εαυτό σας με κανέναν άλλον. Ειδικά σήμερα, το γνωρίζετε όλοι καλά, με αυτή την επιδρομή και το βομβαρδισμό που έχουμε από τα social media, οι πιο νέοι άνθρωποι μπαίνουν σε μια διαρκή κατάσταση σύγκρισης, η ζωή των άλλων στα social media, η δική μου, το σώμα μου, το σώμα τους, είναι πιο όμορφες, πιο όμορφοι, πιο πλούσιοι, το οποίο πάντα λειτουργεί έτσι, μας στεναχωρεί κατά βάση και μας κάνει να κλεινόμαστε ή να αισθανόμαστε μειονεκτικά. Ένα πρώτο λοιπόν το οποίο προτείνουμε είναι να σταματήσουμε να συγκρινόμαστε με άλλους. Είμαστε όλοι ξεχωριστοί. Και δευτερευόντως να θέτουμε μικρούς και ρεαλιστικούς στόχους. Είτε στη δουλειά, είτε στο γραφείο, είτε και στην προσωπική μας ζωή. Δεν μπορούμε να περάσουμε από το α στο ω μέσα σε μία μέρα. Είναι πολύ καλύτερα να θέτουμε μικρούς στόχους καθημερινούς, γιατί όταν τους πετυχαίνουμε, η ικανοποίηση που νιώθουμε είναι μεγάλη και μας βοηθάει, μας ενισχύει στο να πάμε παρακάτω. Από το να θέσουμε έναν τεράστιο στόχο, θα αλλάξω όλη μου τη ζωή, θα γίνω καλύτερος όλων, να μην συμβεί αυτό το πράγμα και να βιώσουμε την απογοήτευση. Επίσης, είναι πραγματικά βοηθάει στην ψυχολογία μας και στην έννοια του κινήτρου και να νιώθουμε καλύτερα, αν σταματήσουμε όλοι μας να είμαστε πολύ αναβλητικοί και κάνουμε λίγο τις δουλειές μας την ώρα που πρέπει να τις κάνουμε, όσο φυσικά και αυτό είναι εφικτό, έτσι δεν είμαστε όλοι άνθρωποι, είμαστε και θα υπάρξουμε και αναβλητικοί, ας έχουμε όμως το νου μας ότι η αναβλητικότητα γενικά λίγο μας παρεμποδίζει, όσο μπορούμε να προσέχουμε την διατροφή μας, και να γυμναζόμαστε με μέτρο, όχι με την έννοια του να έχουμε ένα ωραίο σώμα, αλλά γιατί μας κάνει πιο χαρούμενους και έχει αποδειχτεί ότι μετά τη γυμναστική υπάρχει μια και ψυχική ανάταση που μας σωθεί και μας κάνει να νιώθουμε λίγο καλύτερα. Και εδώ ως μια δραστηριότητα, παύλα συμβουλή, αν μπορεί κάποιος να υιοθετήσει ένα κατοικίδιο, το οποίο δημιουργεί την αίσθηση της υπευθυνότητας, μας κάνει χαρούμενους, μας κάνει όμως και να έχουμε ευθύνες τις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθούμε οικονομικά και πρακτικά και αυτό μας μεγαλώνει, ας το πούμε έτσι απλά, και μας κάνει πιο υπεύθυνους. Περνάμε λοιπόν στην επόμενη ήπια δεξιότητα. Είμαστε εδώ, ωραία. Δημιουργικότητα λοιπόν και καινοτομία, επίσης κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα και απασχολεί πολύ και τις εταιρείες και τους υποψήφιους εργαζομένους και όλους μας φυσικά. Εδώ οι συμβουλές είναι απλές. Διαβάστε βιβλία, δείτε παραστάσεις, ανακαλύψτε μουσικές που δεν γνωρίζετε,
Οτιδήποτε ο καθένας θεωρεί ότι ξυπνάει, για να το πούμε έτσι λίγο απλοϊκά, τον εγκέφαλό του και το μυαλό του. Δείτε πράγματα τα οποία δεν έχετε δει μέχρι τώρα. Ταξιδέψτε, αν είναι δυνατόν, διότι φυσικά σήμερα είμαστε λίγο περιορισμένοι σε αυτό, αλλά όταν μπορέσουμε, ας ταξιδέψουμε. Και μία συμβουλή, η οποία ως λέξη θα την έχετε ακούσει ίσως αρκετά συχνά τον τελευταίο καιρό, με την έννοια του mindfulness. Ζήστε λοιπόν με συνειδητότητα την κάθε σας μέρα. Η έννοια του mindfulness, της συνειδητότητας, είναι πολύ απλά η αίσθηση του ότι είμαι παρόν στη ζωή μου, είμαι εδώ, χαίρομαι την κάθε στιγμή, βιώνω τις στιγμές μου συνειδητά. Ακόμα και τις άσχημες, τις πιο βαρετές έστω μέρες, τις πολύ χαρούμενες, τις πολύ καλές μέρες που έχει ο καθένας. Κάθε στιγμή όμως είμαι σε επαφή με τον εαυτό μου και ζω με συνειδητότητα. Αυτό λοιπόν σίγουρα διευρύνει και το ψυχικό μας κόσμο και μας οθεί σε μεγαλύτερη δημιουργικότητα και καινοτομία. Μία απλή συμβουλή, η οποία έχει έτσι και πλάκα και είναι κάτι το οποίο γίνεται πολύ εύκολα. Μαγειρέψτε λοιπόν αποκλειστικά και μόνο με υλικά που θα βρείτε στο ντουλάπι σας. Είναι μια πολύ απλή συμβουλή και για νέους ανθρώπους και για μεγαλύτερους, και εγώ το έχω κάνει. Ανοίγεις το ντουλάπι και πρέπει να φτιάξεις κάτι μόνο με τα υλικά που έχεις εκεί. Αναγκάζεσαι λοιπόν και γίνεσαι λίγο πιο δημιουργικός από ό,τι συνήθως. Περνάμε και στην επόμενη ήπια δεξιότητα, επίλυση προβλημάτων λοιπόν, το λεγόμενο problem solving. Πολύ σημαντική επίσης όχι μόνο για την επαγγελματική μας πορεία και το επαγγελματικό μας μονοπάτι, αλλά και για τα προσωπικά μας. Μη φοβάστε λοιπόν να αναλαμβάνετε τις ευθύνες σας. Καταστρώστε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, αν πρόκειται και για κάτι επαγγελματικό ή έναν στόχο ευρύτερο που έχετε στη ζωή σας. Καταγράψτε το και μελετήστε το καλά από όλες τις πλευρές λοιπόν πριν πράξετε. Και δώστε σημασία στη γνώμη, αλλά και τα συναισθήματα των υπολείπων. Και στο γραφείο και στη ζωή μας, όσο γίνεται, να λαμβάνουμε όλες τις πληροφορίες για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα που τυχόν θα υπάρξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μία δραστηριότητα που προτείνεται λοιπόν, παίξτε σκάκι και παιχνίδια στρατηγικής για να ενισχυθεί η έννοια και η δεξιότητα του problem solving, της επίλυσης προβλημάτων. Η έκτη δεξιότητα λοιπόν που βρίσκεται και στον οδηγό, η οποία πια το τελευταίο καιρό έχει γίνει νούμερο ένα και θέμα συζήτησης παντού, η προσαρμοστικότητα λοιπόν στην αλλαγή, είναι όντως κάτι το οποίο έχουμε κληθεί όλοι τον τελευταίο καιρό να αναπτύξουμε, θέλοντας και μη, και με την συνθήκη του COVID και με την τηλεργασία, με όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Εδώ λοιπόν λέμε όσο γίνεται να ξεχάσουμε το φόβο μπροστά στο καινούριο, το οποίο είναι ένα ανθρώπινο συναίσθημα, ο άνθρωπος φοβάται το άγνωστο. Προσπαθούμε λοιπόν όσο γίνεται να παραμερίσουμε το φόβο μας και να γίνουμε έτσι λίγο πιο θαραλέοι όλοι μπροστά στο καινούριο και όσο γίνεται να εναρμονιστούμε με την αλλαγή. Ας σταματήσουμε να σκεφτόμαστε αρνητικά, ακούγεται κλισέ, το ξέρω, αλλά ας σταματήσουμε να βλέπουμε και παντού εμπόδια. Και όσο γίνεται, ο καθένας μας ας διατηρήσει την κριτική του σκέψη και για τα θέματα της δουλειάς και τα επαγγελματικά, και απευθυνόμενοι φυσικά σε μαθητευόμενους και νεαρά άτομα ή σπουδαστές, πάντα ας ρωτάνε και ας ρωτήσουμε όλοι για ό,τι δεν γνωρίζουμε χωρίς να ντρεπόμαστε. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα, δεν είναι ντροπή να ρωτήσουμε, το αντίθετο, γλιτώνουμε χρόνο και από εμάς και από τους υπόλοιπους και επίσης έχουμε και μια καινούργια νέα γνώση. Ως δραστηριότητα λοιπόν εδώ προτείνουμε κάθε μέρα να δοκιμάζουμε κάτι εντελώς καινούριο, από τη μουσική που ακούμε στο αυτοκίνητο, ας αλλάξουμε ραδιοφωνικό σταθμό ή το μεσημεριανό που θα φάμε, ας μην φάμε το ίδιο που συνήθως τρώμε, αλλά ας ανοίξουμε τους οριζοντές μας και λίγο αλλού, ή και τα ρούχα που μπορεί να βάλουμε. Παραδείγματος χάρη, και για μένα θα ήταν αυτό, αντί να φοράω συνήθως μαύρα ή άσπρα, να δοκιμάσω μια μέρα να βάλω και ένα διαφορετικό χρώμα. Δεν τα έχω καταφέρει ακόμα πολύ, αλλά ελπίζουμε. Πάμε λοιπόν στην ήπια δεξιότητα της προσωπικής ανάπτυξης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δύσκολα ορίζεται και είναι κάτι, όπως το λέει κιόλας, προσωπικό. Εδώ λοιπόν στο self και personal development λοιπόν, πόσο καθένας θέλει να αναπτύξει τον εαυτό του και να τον βελτιώσει, ας το πούμε έτσι απλά, προτείνουμε να μειώσουμε ή να βάλουμε οριστικό τέλος σε επιβλαβείς συνήθειες
που μας κρατάνε όλους καθυλωμένους στο παρελθόν. Είτε αυτό είναι διατροφικές συνήθειες, είτε το τσιγάρο, ή σε κάποιους ότι δουλεύουν πάρα πολύ και χρειάζονται χρόνο για τον εαυτό τους για να αναπτύξουν κι άλλους τομείς της ζωής τους. Ο καθένας ξέρει και είναι σημαντικό τουλάχιστον να μειώσουμε όσο γίνεται αυτά τα οποία μας κρατάνε πίσω. Επίσης, πολύ σημαντικό να επενδύσουμε σε σχέσεις ουσιαστικές με τους ανθρώπους κοντά μας. Νομίζω και τον τελευταίο καιρό όλοι καταλάβαμε πόσο πολύ σημαντικό είναι να υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, πόσο πολύ το έξω, τα ταξίδια, είναι όλα πολύ όμορφα, αλλά μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να σταματήσουν, και πόσο όλοι γυρίσαμε και στραφήκαμε σε πιο κοντινούς μας ανθρώπους για να στηριχτούμε τον τελευταίο καιρό. Και πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε τον εαυτό μας καθημερινά, σωματικά, όπως είπαμε και πριν, με ελαφριά άσκηση, υπερπάτημα ή ό,τι ευχαριστεί τον καθένα, αλλά και ψυχικά. Να διαβάσουμε ένα ωραίο βιβλίο, να ακούσουμε μια ωραία μουσική, να δούμε μια ταινία ή να ασχοληθούμε ακόμα και με την έννοια της συμβουλευτικής, με ό,τι μας απασχολεί. Και εδώ ως δραστηριότητα ή ως μια έξτρα συμβουλή, επιλέξτε με φίλους σας ταινίες με θέμα τη ζωή προσωπικότητων που εμπνέουν την παρέα. Ο καθένας θα προτείνει με στην παρέα κάποιες προσωπικότητες. Δείτε τις ταινίες μαζί με τους φίλους σας, λοιπόν, και συζητήστε μετά τι σας εντυπωσίασε και τι ήταν αυτό που έκανε αυτούς τους ανθρώπους ξεχωριστούς. Πάμε λοιπόν και στη διαχείριση του χρόνου, η ήπια δεξιότητα νούμερο 8 στον οδηγό μας. Και συζητάμε λέγοντας εδώ ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Αυτό είναι επίσης easier said than done. Είναι λίγο όλοι, έχουμε θέμα στη διαχείριση του χρόνου, μάλλον αρκετοί άνθρωποι. Πρέπει να ξέρει ο καθένας για τον εαυτό του πόσο περίπου χρόνο χρειάζεται για να ολοκληρώσει κάτι. Άλλοι άνθρωποι λειτουργούν καλύτερα υπό πίεση και το γνωρίζουν. Άλλοι άνθρωποι χρειάζονται περισσότερο χρόνο και χαλαρότητα. Πρέπει να βρει ο καθένας τι είναι αυτό που του ταιριάζει και να ρυθμίσει τη ζωή του και το χρόνο του ανάλογα, έτσι ώστε φυσικά να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν συζητάμε ότι ξέρω ότι μπορώ να γράψω και 5 γραμμές, ας πούμε, σε 3 λεπτά, όπου να τα κάνω τελευταία 3 λεπτά. Όμως ο καθένας πρέπει να ξέρει με τι ρυθμούς δουλεύει και να είναι ειλικρινής σε σχέση με αυτό. Και επίσης πολύ σημαντικό, βρείτε το δικό σας αποτελεσματικό τρόπο να λειτουργείτε και μη συγκρίνεστε με τους υπόλοιπους. Με άλλον τρόπο λειτουργώ εγώ αποτελεσματικά, άλλος πιο καλά λειτουργεί το πρωί, άλλος αργά το απόγευμα. Πρέπει λοιπόν να βρει ο καθένας τον τρόπο του και να χωρίσει τις εργασίες που έχει να κάνει μέσα στη μέρα ανάλογα με το πότε είναι πιο λειτουργικός. Υπάρχουν και συγκεκριμένες έτσι και άλλες μελέτες που λένε κάνε το πρωί, αν λειτουργείς καλύτερα το πρωί, αυτά τα οποία οπωσδήποτε πρέπει να γίνουν. Και μετά, μέσα στη μέρα, αν ξέρεις εσύ ο ίδιος ότι οι ρυθμοί σου είτε πέφτουν είτε δεν αποδίδεις, βάλε κάποιες δραστηριότητες που δεν είναι υποχρεωτικές αργότερα μέσα στη μέρα. Επίσης, για όλους μας, μην χάνετε χρόνο χαζεύοντας υπερβολικά στα social media και περιορίστε τις αποσπάσεις και τις περισπάσεις. Πολύ σημαντικό και αυτό, ειδικά για τους νέους ανθρώπους. Όσο γίνεται, ας το τηρήσουμε για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το χρόνο μας καλύτερα. Και ως συμβουλή, που δεν ξέρω φυσικά αν ποιοι είναι τόσο τολμηροί για να το κάνουν, έχουμε προτείνει όμως, βάλτε το ξυπνητήρι σας 15 λεπτά νωρίτερα και μην πατήσετε το σνούζ. Απλώς η συμβουλή στον οδηγό θα δείτε ότι μετά γίνεται και μισή ώρα νωρίτερα ή λίγο 45 λεπτά νωρίτερα. Κερδίζουμε χρόνο το πρωί και κάνουμε έξτρα δραστηριότητες. Ξυπνώντας νωρίτερα, έχουμε περισσότερο χρόνο να εκπληρώσουμε πράγματα τα οποία ίσως δεν προλαβαίνουμε μέσα στη μέρα. Περνάμε λοιπόν και στην δεξιότητα νούμερο 9, της διαπραγμάτευσης λοιπόν. Στη διαπραγμάτευση, τι προτείνουμε, ακούστε προσεκτικά το συνομιλητή σας και μην βιαστείτε να ανοίξετε όλα σας τα χαρτιά. Αυτό φυσικά όταν είναι η διαπραγμάτευση και σε επαγγελματικό επίπεδο αλλά και σε προσωπικό. Θέτουμε κόκκινες γραμμές, ξέρουμε όλοι ηθικά και προσωπικά μέχρι που θέλουμε να πάμε ή επαγγελματικά. Και ταυτόχρονα όμως ας είμαστε ευέλικτοι και ανοιχτοί σε προτάσεις, διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για όλες τις πλευρές, το λεγόμενο win-win στη διαπραγμάτευση. Όσο και αυτό είναι εφικτό, είναι καλύτερα να είναι όλα τα μέρη χαρούμενα, γιατί έτσι είναι πιο πιθανό και να συνεργαστούν ξανά και να υπάρχει και μεγαλύτερη ευκολία και συνεννόηση στη διαπραγμάτευση. Δραστηριότητα που προτείνουμε, φτιάξτε μια ομάδα με φίλους ή συμμαθητές και μελετήστε τις σημαντικότερες διαπραγματεύσεις στην ιστορία. Ιστορικά λοιπόν,
και μαθαίνουμε και βλέπουμε πώς διεξήχθησαν συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις, είτε κατά τη διάρκεια παραδείγματος του Παγκοσμίου Πολέμου. Βρείτε λεπτομέρειες λοιπόν που τις αφορούν, διαβάστε, ανταλλάξτε πληροφορίες και σκεφτείτε τι θα μπορούσε να έχει πάει αλλιώς ή πώς θα μπορούσαν τα πράγματα να έχουν γίνει διαφορετικά. Περνάμε λοιπόν εδώ και δικαιώστα. Ναι. Συγγνώμη, σε διακόπτω ένα λεπτάκι ακόμα. Επίλυση συγκρούσεων. Το εγώ λοιπόν είναι λιγότερο σημαντικό από το συνολικό, το εγώ είναι λιγότερο σημαντικό από το συνολικό όφελος. Αφήστε τα προσωπικά συστήματα στην άκρη, μην προσβάλλετε κανέναν αν θέλετε να λύσετε προβλήματα. Μην κρατάτε μνηστικακία και αποφύγετε να είστε επικριτικοί και σκληροί. Μπείτε για λίγο στη θέση των άλλων, το κατανοούμε. Και ως δραστηριότητα μελετήστε τις μεγάλες συγκρούσεις της σύγχρονης ιστορίας και σκεφτείτε τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί για το καλό της ανθρωπότητας. Μιλάμε για πολέμους. Νούμερο 11 λοιπόν, η αυτοπεποίθηση, η ποιαδεξιότητα. Πώς την πετυχαίνουμε, φροντίζουμε τον εαυτό μας ως ολότητα, δοκιμάζουμε ασκήσεις διαλογισμού. Πολύ σημαντικό να αποδεχτούμε τον εαυτό μας με τα θετικά του, αλλά και τα αρνητικά τα οποία θέλουμε στην πορεία να αλλάξουμε. Ας παραδεχτούμε τα λάθη μας, δεν πειράζει, δείχνει ότι έχουμε ζήσει τη ζωή μας και ότι έχουμε την αυτοπεποίθηση ακόμα και στο λάθος. Βρείτε τη δραστηριότητα που σας προκαλεί τη μεγαλύτερη ανασφάλεια και δεσμευτείτε ότι θα τη δοκιμάσετε. Αυτό είναι μία συμβουλή για να καταφέρουμε και να νιώσουμε πιο δυνατοί και δυναμικοί εκεί που νιώθουμε πιο ανασφαλείς. Τελειώνοντας λοιπόν, ηγετική ικανότητα, leadership, η πρώτη και βασική συμβουλή, καθοδηγήστε με το δικό σας παράδειγμα. Δεν γίνεται άλλα να λέμε και άλλα να κάνουμε. Καλλιεργήστε τη δημιουργικότητά σας, μην φοβάστε να αναλάβετε ευθύνες. Και φυσικά, αν είστε καλός ηγέτης, να είστε και μεγαλόψυχος στους επένους προς όλα τα μέλη της ομάδας σας. Δραστηριότητα που προτείνετε, διαβάστε βιογραφίες ή δείτε ταινίες με θέμα τη ζωή μεγάλων ηγετών. 12 λοιπόν οι ήπιες δεξιότητες. Ελπίζω να μην σας ζάλισα πολύ. Κλείνουμε, βρείτε ό,τι σας ταιριάζει περισσότερο και προσαρμόστε το στη ζωή σας και τη δική σας προσωπικότητα. Και αυτό είναι που θέλουμε να κρατήσουμε. Είμαστε όλοι ξεχωριστοί και ο καθένας βρίσκει τον τρόπο του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Και you got this, όπως και όλοι μας. Καλή συνέχεια. Συγγνώμη αν σας ταλαιπώρησα ή άργησα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έρση. Επειδή μόνο έχουμε ξεπεράσει την ώρα, όποιες ερωτήσεις θέλετε, τις γράφετε στο Q&A και θα τις απαντήσουμε στο τέλος της ημερίδας. Ωραία, πάμε τώρα στην επόμενη παρουσίαση, όπου θα μας μιλήσει η κυρία Åke van den Wijn από το Friesland College, από την Ολλανδία. Να υπενθυμίσω ότι το Friesland College είναι και ο επικεφαλής του προγράμματος DESA. Και συγκεκριμένα η κυρία Åke θα μας μιλήσει για την χρήση του φυσικού μέντορα κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Επίσης, η παρουσίαση θα γίνει στα αγγλικά, οπότε ξεκινάω τώρα να μιλάω στα αγγλικά. Hello, Åke. Nice to see you. Hello, hello. Okay, I already mentioned that the Friesland College is the coordinator of the TESA project and that you're going to talk about the role of the natural mentor for the development of the soft skills. So whenever yeah. you're ready, you can start. Yeah. Do I share my presentation or do you guys do that? What is the... Whatever is more convenient. You can share if you want. Okay, then I'll have to grab it real quick and then I'll do a formal introduction as well. Mm-hmm. Just wait a minute. Well, actually, Nefeli, if you could do it, I'm not that familiar with Zoom. Yes. Of course, give me a second. So I'll just introduce myself in the meantime. I know we're running a little bit late already. Hello to all of you. It's a big group. My name is Åke. I'm from the Netherlands, as Nefeli said. I've been working for DESA for 2.5 years now, first as an intern, then as a trainee, and now as an, well, let's say employee. for me, DESA has meant a lot because the importance of soft skills, of course, in for our future educations. So for me to be here and talking to you about my favorite subject within DESA is for me a big honor as well.
And that's natural mentoring, because we are a VET institution, a Friesland College in the Netherlands, but we also work together closely with the mentoring program. So that's kind of where our knowledge is a little bit about. So natural mentoring, I don't know if this is a common term for you guys already, but you can see it as identifying role models in your own surroundings and reaching out to them for guidance, reflection, and advice. It seems a little bit fake. It's also not an exact science per se, how to deal with natural mentoring. But in this project, if you could go to the second slide, we work with natural mentors to reflect with students on assignments they did to get extra learning momentum going on. So a natural mentor is a role model, somebody who a student can look up to in the environment of the student. Maybe you had an concierge at your high school, which sometimes in the lunch break you asked, where is my classroom at? These kind of questions you ask to your coworkers, for example, or somebody that you feel close to, connected to, and somebody who's able to share knowledge and also inspiration. Somebody's also invested in the students, of course. There has to be some kind of bond going on there, and gives a different perspectives, an outsider's view. It's also saying here, if you are asking me questions, I can't really understand Greek that good. So if there's a question, I'm hoping, Ophelia, that you can enlighten me. They're just saying thank you very much, and they would like for us to upload the presentations. I will answer when you finish. Oh, that's great. I only know bully bully. It's much, right? Bully bully or almost. So, as I told before in the beginning, for me it also has kind of a personal touch why I'm so invested in this project. So if we go to the second slide, I would like to share my own natural mentoring story with you guys, because I actually have a natural mentor who is now my, thank you. I can't even pronounce your name, but thank you for the comment in the chat. Because I also have my personal story, and that maybe gives a visualization of what we talk about when we talk about natural mentoring. So as a student, I wasn't really confident. I was really afraid to talk into groups, asking questions into crowds, and well, there was one teacher who you can see on this picture with me here. This is a couple of years back, so I think 4 years or 5 years back already. This teacher, he told me that he really liked my enthusiasm and that I was happy to ask questions to him. And he made me really welcome to share the learning experience that I was going through in college with him. And that actually made me a little bit more confident as well. And he kind of guided me to a process of an honors program I did during my studies. And he guided me all the way. And I could also just call him when I had questions on, what should I do for my internship? What should I do for a minor? I want to apply for this job. Is this something for me? And he always gave like life advice to me. So when my formal connection with him as the honors program ended, he was just the one who was giving me grades, for example. I asked him if we could please stay in contact. So if I had any question, live questions, that I could still call him. And I still call him to this day. Uge is his name. And it's kind of also made me more aware of my own role as kind of a mentor for other people as well. So it kind of fluidly went into becoming the mentor for others as well, which was a great thing to realize for me. This story for me, it means the world, because I think we all have somebody in our surroundings that we can go to for advice. And especially when you're doing your internship on VET level student, you have a lot of questions, and sometimes you're afraid to ask them. Sometimes a new perspective gives you more of a learning experience as well. So that's kind of the role of a natural mentor, and this can be anyone. But before I go on with the practical side of natural mentoring, I do have something that we can do together as well, because this is an online meeting, but I like to keep it a little bit interactive. So if we go to the next slide,
you can see a QR code, and it's for a Mentimeter. I hope you all know Mentimeter as well. So I'll just... if you can write it also, the link in the chat. Okay. That's great. Thank you, Nefeli. Η κυρία Όκη σας προσκαλεί να συμμετέχετε σε ένα διαδικτυακό παιχνίδι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το QR code που βλέπετε στην οθόνη ή και θα μας στείλει τώρα το link στο chat για να συμμετέχετε μέσω του Mentimeter. Yeah, you were just explaining the online tool, I guess. Yeah, yes. I heard Mentimeter, so... So for that, I'm going to take over the sharing of the screen for a little bit. And I want to ask you, what soft skills does a natural mentor have? So what do you need as skills to become or to be a natural mentor? So I'll give you guys like 2 minutes time. I don't have a lot of time with you guys to answer this question and think of a natural mentor and what that would look like for you. What does that person have to do so that student becomes comfortable sharing that learning experience with this natural mentor? So I don't see a lot of people checking in yet, but I'm guessing you are all your phone refreshing and things like that. Ah, I see a couple of things. Patience, kindness, communication skills, of course, subject knowledge as well. Trust, confidence, empathy, yeah, these are all soft skills and they're really hard to teach, of course. Very nice, very nice. And I see something in Greek. I'm sorry, I can't understand that one. So empathy is a really big one at this point, and that means that a lot of people are filling in empathy as a keyword for a natural mentor. And confidence, he's in my case, for example, and we've also seen this with the students who've done the pilot for DESA, you just ask different questions to your mentor than you would for your supervisor, for example, because he's the one who gives you the grades, of course. And a natural mentor can be there as a guiding system, as a support system for you and your learning experience at your internship. So spend time, of course, team spirit. I think it's also something of not being alone. You have somebody you trust on your side, you know, so you're more willing to take maybe a little bit of risk or get a little bit of, feedback from them, cooperation, reliability. Yeah, of course, natural mentor. Yeah, if you come into the role of a natural mentor, you should take it seriously, of course, because, you are working with somebody who wants to learn and you are the one who he or she looks up to. So I see a lot of things I really also recognize in what we did for the pilots. I think for you, Nefeli, it's the same, probably. I see you nodding. You can still write down because I think this we can also share after our presentation. But because of the time, I'm going to continue the presentation because I know we're running a little bit late. So you want me to share my screen again? Yes, thank you. Thank you. Now, Nefeli and me, we've also been working together for 2 years already. So we can fill in each other's blanks already. So what does that mean for DESA? Because we are all here for DESA, of course. For DESA, I think you've all had an introduction to DESA and how the apprenticeship scheme sort or less looks like. So it begins, of course, with finding your mentor. So you ask the student to look in his surroundings at his internship, if there's somebody who he or she looks up to, and also where he or she talks to a lot, like maybe only simple questions like, where is room 28, or where can I get some coffee around here? But sometimes it also goes a little bit further, like, I'm having this conversation with my supervisor, but I'm lacking the skills to tell him that I'm not comfortable with stuff I have to do. Or you can talk with your natural mentor about everything that you have questions about still. And the first way to get to know each other and you create your learning goals, of course, because that is the foundation of your connection together. And then you have weekly sessions with your natural mentor, because as you're doing the assignments, which is in the next box, you have done something, you've given your presentation, you made a collage, you've done any one of the assignments of the training guide,
And then you have somebody there who is going to ask you the questions. What did you learn and why? And what would you do differently the next thing if you wanted to do the same thing? So students work on learning goals and they reflect on it together. And the natural mentor, of course, gives advice because he or she has a lot of more experience than the students involved. So if we go to the next one, I'm maybe going a little bit quick for your taste, but I'm guessing there'll be time for questions later. In the training guides, you see on the right side, this is one of the assignments of the training guide. And we've added in the DESA consortium, in the guides, a few basic questions which you can talk with your natural mentor about. Because, yeah, of course, it's maybe a little bit of new territory for some companies to work with a natural mentor, I can understand. So we've created together some guideline questions for the conversation. You can also see them on the left side. So who or what did you helped you to reach your goal, for example, or why didn't it go as planned? What would you do differently? And that, I think, the reflectional part of this is also where the learning begins to take form, where it gets a little bit more substance, where it gets interesting, I would say, because you do your assignments, and when you're a standard PET student, in the Netherlands at least, you do your assignments, you go work your hours, and then you're done, and you go party with your friends. But sometimes we forget to pay closer attention to why you've actually done it and what it has meant to you to do the assignments. So that's kind of where the natural mentor gets his place. So if we go to the next one. Thank you, Dufeli. This is a video. I'm not going to share it with you today, but I think Dufeli has the link as well. So she'll put it in the chat if you are more interested. These are some of our students who also participated in DESA. And they are talking about their own experience within the project and talking about natural mentoring. So if you're more interested or need another example for maybe something in your line of work, this is something you can use for that. And actually, I think the next one is already my rounding off because I wanted to leave some room for questions. Yes. So if you guys have any questions, now is your time. You can speak up, or I see there's a Q&A as well, but I don't know if you can type it in English if you have a question. Thank you. Ωραία, προχωράμε τώρα στην επόμενη ομιλία, όπου η κυρία Κωνσταντίνα Λάσκαρη θα μας μιλήσει για την εμπειρία της κατά τη διάρκεια της πρακτικής της άσκησης εδώ στην IDEC. Κωνσταντίνα. Καλησπέρα λοιπόν και από εμένα. Ονομάζομαι Λάσκαρη Κωνσταντίνα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, γιατί καταλαβαίνω ότι έχουμε λίγο υπερβεί το χρόνο. Χαίρομαι πολύ που είμαι σήμερα μαζί σας και θα μοιραστώ τη δική μου εμπειρία όσον αφορά την ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων κατά την πρακτική άσκηση. Γενικά σπουδάζω κοινωνική και εκπαιδευτική πολιτική και η πρώτη γνωριμία που είχα ήταν σε πανεπιστημιακό επίπεδο, οπότε ήταν ένα πιο θεωρητικό πλαίσιο το οποίο γνώριζα, όπως είπαμε και πριν, τι είναι οι ήπιες δεξιότητες, αλλά όχι σε ουσιαστικό και πρακτικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν, είχα την ευκαιρία μέσω της πρακτικής μου άσκησης στην IDEC να γνωρίσω ακόμη περισσότερο αυτές τις δεξιότητες και ειδικά από το πρώτο καιρό και το πρόγραμμα DESA. Και στην αρχή δεν θα σας κρύψω ότι είχα κάποιες απορίες σχετικά με το πώς αυτό το πρόγραμμα θα με βοηθήσει να εξελιχθώ στις δεξιότητές μου, να έχω περισσότερα στοιχεία στο κομμάτι της επικοινωνίας ή στο κομμάτι της ομαδικότητας. Και επειδή έκανα την πρακτική μου άσκηση μαζί με μια συμφοιτήτριά μου, έτσι είχαμε κάποιες απορίες μαζί με το πώς αυτό μπορεί να μας βοηθήσει και να αποφεληθούμε από όλο αυτό. Ωστόσο, δίνοντας χρόνο και βλέποντας τον οδηγό και βλέποντας την δραστηριότητα του οδηγού, συνειδητοποίησαμε πραγματικά ότι υπάρχουν κάποια ωφέλη τα οποία μέχρι στιγμής, όπως σε ακαδημαϊκό επίπεδο, ήταν ό,τι γνωρίζαμε στο κομμάτι των ομαδικών εργασιών. Δηλαδή, να μιλήσουμε με φοιτητές μου, να ανταλλάξουμε απόψεις, να ψάξουμε υλικό. Αλλά μέχρι εκεί δεν ήταν κάτι το οποίο. Γιατί το κίνητρο ήταν ο βαθμός. Πώς θα αποφεληθούμε και θα πάρουμε έναν βαθμό από την όλη αυτή διαδικασία, όχι πώς εμείς θα εξελιχθούμε προσωπικά. Έτσι, μερικές δεξιότητες
τις οποίες έχω παρατηρήσει στον εαυτό μου, καθώς πραγματοποίησα ακριβώς τις ίδιες διαδικασίες που σας έδειξε η κυρία Νεφέλη. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής μου άσκησης και έχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, αρχικά θα πω ότι έχω πολύ περισσότερη αυτοπεποίθηση για να βγω στην αγορά εργασίας, γιατί ήρθα σε επαφή με ένα αντικείμενο το οποίο σχετίζεται με τις σπουδές μου και έτσι ήρθα πιο κοντά στο χώρο της εργασίας και απέκτησα αυτοπεποίθηση γιατί αρχικά έκανα πιο δυνατό το κομμάτι της επικοινωνίας. Δυστυχώς ήμουν από τα άτομα που έπρεπε να κάνει την πρακτική του άσκηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας και αυτό ακόμη πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του δεύτερου lockdown, που σημαίνει ότι δεν υπήρχε αυτή η αμεσότητα με τον εργασιακό χώρο, που είδε αποτελεί ένα τροχοπέδι στο πώς θα εξελιχθώ, πώς θα μάθω. Δηλαδή είχα αυτές τις φοβίες στην αρχή, αλλά ίσα-ίσα ακόμη περισσότερο με τις εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό, το Teams συγκεκριμένα, είχα την ευκαιρία και να επικοινωνήσω με συνεργάτες και φυσικά να δημιουργηθούν έτσι σχέσεις, να εξασκήσω ακόμη και τον γραπτό μου επικοινωνιακό λόγο και σε επίσημο επίπεδο, καθώς είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω με συνεργάτες από άλλες χώρες, να διοργανώσω κάποια έτσι emails, ας πούμε, που να πρέπει να εξασκήσω τα αγγλικά μου και αυτά. Επίσης, η διαχείριση χρόνου είναι ένα σημείο το οποίο ακόμη παρατήρησα ότι εξελίχθηκα συγκριτικά με τις σπουδές μου, γιατί είμαι ένα άτομο που ως χαρακτηριστικό έχω το να αφήνω κάτι για αργότερα και να λέω, εντάξει, είμαι και με το να αφήσω κάτι για πιο μετά. Αλλά σε ένα εργασιακό χώρο είναι συγκεκριμένο το ωράριο προφανώς και σεβόμενοι το χρόνο του φορέα μου, σεβόμενοι και το δικό μου χρόνο, ήθελα να βγάλω τη δουλειά μου, να την έχω να είναι αποτελεσματική, να είναι αυτό που ήθελα εγώ και αυτό που ανταποκρίνεται στα δεδομένα της εργασίας. Οπότε προσπάθησα να είμαι όσο πιο δυνατόν καλύτερη και σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, η δημιουργικότητα, μιας και ανέφερα την επικοινωνία, συνδέεται και γενικά πιστεύω ότι οι ίδιες δεξιότητες συνδέονται μεταξύ τους, υπάρχει έτσι μια αλυσίδα που τη συνδέει. Η δημιουργικότητα συγκεκριμένα αναφέρομαι στο γεγονός ότι επειδή επικοινωνήσα με τόσα πολλά άτομα, γνώρισα τόσες πολλές προσωπικότητες, μου έδωσαν την έμπνευση ώστε να δημιουργώ ακόμη περισσότερο, με παρακίνησαν, ήταν ένα κίνητρο ώστε να είμαι ακόμη πιο παραγωγική στη δουλειά μου. Είχα την ευκαιρία να έχω περισσότερες καινοτόμες ιδέες και στην ανάπτυξη του υλικού, να προσπαθώ για κάτι πιο διαφορετικό, μιας και είναι ανταγωνιστικός ο εργασιακός χώρος και γνωρίζω ότι πρέπει να το επεξέρχεσαι και σε αυτό το κομμάτι και σίγουρα και στο κομμάτι της ομαδικότητας και της συνεργασίας με τα υπόλοιπα μέλη, γιατί θεωρώ αρκετά σημαντικό το να εντάσσεις σε μια ομάδα και να μπορείς να προσαρμοστείς τα δεδομένα της ομάδας, ανεξαρτήτως το σε τι level μπορεί να είναι το κάθε άτομο σε αυτό. Οπότε στο ερώτημα, πώς μετράμε τις δεξιότητες, τις ήπιες δεξιότητες και σε ερωτήσεις που είχα και εγώ προς τον ίδιο μου τον εαυτό σχετικά με το πώς εγώ ξέρω ότι είμαι καλύτερη στο κομμάτι της επικοινωνίας ή καλύτερη στο κομμάτι της συνεργασίας και της ομαδικότητας, η δική μου προσωπική απάντηση είναι η αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση που κερδίζεις μέσα από το να τις εφαρμόζεις και να καλλιεργείς τις δεξιότητες σου, γιατί όσο περισσότερο πιστεύω καλλιεργείς και εφαρμόσεις τις δεξιότητες αυτές, τόσο περισσότερο γίνονται και κτήμα σου. Και θεωρώ σημαντικό να υπάρχουν προγράμματα όπως αυτό της DESA, που έτσι με δραστηριότητες παιχνιδοποίησης σε βάζουν σε ένα μέρος που θα πρέπει να δοκιμάσεις τον εαυτό σου, αλλά με έναν ευχάριστο τρόπο, να δεις τις πτυχές που είσαι καλός, τις πτυχές τις οποίες θέλεις λίγο να εξελιχθείς περισσότερο ή θέλεις να καλλιεργήσεις περισσότερο. Οπότε με αυτές τις δραστηριότητες, καθώς θυμάμαι χαρακτηριστικά μία δραστηριότητα του οδηγού, κατά την οποία έπρεπε να πεις πώς να απαντήσεις κάποιες ερωτήσεις για το τώρα, είχαν να κάνουν με την προσωπική εξέλιξή σου και σε κάποιες ερωτήσεις οι οποίες αφορούσαν την προσωπική εξέλιξη μετά από 3 χρόνια, να μπεις σε ένα ρόλο. Οπότε ήταν μια διαδικασία η οποία μου έδωσε ένα θάρρος ακόμη περισσότερο, με έκανε να μελετήσω τον εαυτό μου, να δώσω ποιες πτυχές πρέπει να εργαστώ ακόμη περισσότερο. Και
Επίσης, θα ήθελα να τονίσω και πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένας μέντορας, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, γιατί ο μέντορας είναι ένα άτομο το οποίο σου δίνει το κίνητρο, σε βοηθάει να καταλάβεις ότι είσαι ένα ενεργό μέλος στην ομάδα και ότι μπορείς να απεφεληθείς από κάθε εμπειρία, από κάθε γνώση μέσα στον εργασιακό χώρο. Και ακριβώς αυτό εισέπραξα κι εγώ. Ελπίζω να μην σας έφαγα πολύ χρόνο. Αυτά από εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για το χρόνο σας. Κωνσταντίνα, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς πραγματικά χαρήκαμε πάρα πολύ που σε είχαμε μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επειδή έχουμε καθυστερήσει λίγο, ό,τι ερώτηση έχετε για την κυρία Λάτκαρ μπορείτε να την γράψετε τώρα. Εν τω μεταξύ, εγώ θα σας παρουσιάσω πάρα πολύ σύντομα κάποια σχετικά προγράμματα και δράσεις που θα κάνουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα, τα οποία είναι σχετικά με το πρόγραμμα DESA και ίσως σας ενδιαφέρουν. Καταρχήν, να σας πω για το πρόγραμμα DET, το οποίο είναι παρόμοιο με το πρόγραμμα DESA. Ουσιαστικά σε αυτό το πρόγραμμα έχουμε φτιάξει ένα μοντέλο για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και αυτό το μοντέλο στηρίζεται στη μεθοδολογία Problem-Based Learning, δηλαδή τη μάθηση με βάση το πρόβλημα, αλλά και τη μεθοδολογία Design Thinking. Η μεθοδολογία Design Thinking, για όσους δεν την ξέρουμε, είναι μια καινοτόμα προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων, η οποία δίνει πιο μεγάλη έμφαση στη λύση του προβλήματος. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του έργου, στις 22 του μήνα θα κάνουμε ένα δωρεάν webinar. Το webinar θα γίνει 5 με 6 και αν θέλετε να συμμετέχετε μπορείτε είτε να σκανάρετε το QR code είτε να ακολουθήσετε το link που σας έβαλα μόλις τώρα στο chat. Επίσης, να σας πω ότι στο πλαίσιο του έργου C-First, το οποίο επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των ήπιων δεξιοτήτων για νέους, θα διοργανωθεί μία ημερίδα πάνω στις ήπιες δεξιότητες, με έμφαση πιο πολύ στους άνεργους νέους και το πώς μπορούν να ποιες ήπιες δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν για να βρουν την πρώτη τους εργασία. Η ημερίδα πάνω στις ήπιες δεξιότητες θα γίνει και αυτή μέσα στον Φεβρουάριο του 2022 και επίσης μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή είτε σκανάροντας το QR code που βλέπετε στην οθόνη είτε πατώντας το link που σας έστειλα στο chat αυτή τη στιγμή. Να σας πω επίσης για το έργο EdWorkNet, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα Erasmus Plus K3, support δηλαδή για policy reform, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη δικτύων μεταξύ παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ανά την Ευρώπη. Επίσης, στοχεύει στη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και την υποστήριξη της διακρατικής κινητικότητας σπουδαστών. Τώρα στο μέσα από το συγκεκριμένο έργο έχουν δημιουργηθεί κάποιες τοπικές, μάλλον εθνικές, κάποια εθνικά ευρωπαϊκά γραφεία υποστήριξης. Συγκεκριμένα το ελληνικό ευρωπαϊκό γραφείο υποστήριξης υποστηρίζεται από την Πανεδιέκ, που είναι η Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ και την ΑΙΔΕΚ. Και άμα θέλετε κι εσείς να συμμετέχετε στις δράσεις που διοργανώνει το Γραφείο Υποστήριξης. Όπως παραδείγματος χάρη την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε ένα δωρεάν webinar για το πώς μπορείτε να γράψετε μία πρόταση για κινητικότητα Erasmus K1. Ή επίσης αν θέλετε να επικοινωνήσετε με άλλους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη και να διοργανώσετε μαζί κινητικότητες σπουδαστών. Ή αν θέλετε απλά να βρείτε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για τα προγράμματα κινητικότητας, μπορείτε είτε να σκανάρετε το QR code που βλέπετε στην οθόνη σας ή να πατήσετε το link που σας έβαλε αυτή τη στιγμή στο chat. Προχωράμε πάρα πολύ γρήγορα. Να σας παρουσιάσω επίσης το έργο Bequell, το οποίο στοχεύει να υποστηρίξει τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να εφαρμόσουν ένα σύστημα ποιότητας
για τα προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης, τα προγράμματα e-learning δηλαδή που παρέχουν. Στο πλαίσιο λοιπόν του έργου θα φτιαχτεί ένα εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης για οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο θα εμπλουτίσει την πλατφόρμα BQAL, η οποία είναι μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα που φιλοξενεί διάφορα εργαλεία αυτοαξιολόγησης, τα οποία είναι τα εργαλεία που ήδη υπάρχουν στη στιγμή στην πλατφόρμα, είναι εργαλεία για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, για διασφάλιση της ποιότητας στην μάθηση με βάση την εργασία, στο work-based learning, δηλαδή για εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και για επιχειρήσεις. Τώρα στο έργο BQAL αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην σύνταξη του ερωτηματολογίου συγκριτικής αξιολόγησης και η πιλωτική του εφαρμογή θα ξεκινήσει γύρω στο καλοκαίρι του 2022. Αν θέλετε λοιπόν και εσείς να συμμετέχετε στην πιλωτική του εφαρμογή, μπορείτε είτε να σκανάρετε το QR code είτε να χρησιμοποιήσετε το link για τη φόρμα εκδήλωση ενδιαφέροντος που μόλις σας έβαλα στο chat. Πάμε πολύ γρήγορα στο επόμενο, που είναι το έργο Transit, όπου το έργο Transit ουσιαστικά έχει δημιουργήσει μια εκπαίδευση για την ομαλή μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη βιομηχανία 4.0. Και αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί μια εργαλοθήκη για επιχειρήσεις και ένα δωρεάν πρόγραμμα e-learning για τους διαχειριστές και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η πιλωτική λοιπόν εφαρμογή του δωρεάν προγράμματος e-learning θα ξεκινήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, μέσα στον επόμενο μήνα, οπότε αν και εσείς ανήκετε σε κάποια επιχείρηση και θα σας ενδιέφερε να συμμετέχετε σε αυτό το δωρεάν e-learning πρόγραμμα, μπορείτε είτε να σκανάρετε το QR code που βλέπετε στην οθόνη, είτε να πατήσετε το link για την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που σας έβαλα στο chat. Και πάμε στο τελευταίο πρόγραμμα, που είναι το πρόγραμμα Value and Future, το οποίο στοχεύει να φέρει πιο κοντά τους σπουδαστές σε επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις επιχειρήσεις, ώστε να αντιμετωπίσουν και να συζητήσουν κάποια ηθικά διλήμματα, να διακρίνουν και τη σημασία του business ethics και να αναδείξουν role models. Τώρα, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος έχουν φτιαχτεί κάποια αποτελέσματα, τα οποία απευθύνονται και σε επιχειρήσεις, αλλά και σε εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έχουν δημιουργηθεί μια σειρά από quick scan, κάποιες δράσεις δηλαδή, οι οποίες στοχεύουν να φέρουν πιο κοντά τους σπουδαστές και τις επιχειρήσεις. Ενώ για τους εκπαιδευτές έχει δημιουργηθεί μια online πλατφόρμα, η οποία προσφέρει μια δωρεάν εκπαίδευση πάνω στην ηθική επιχειρηματικότητα, η οποία θα είναι επίσης διαθέσιμη πολύ σύντομα και στα ελληνικά. Αν θέλετε να συμμετέχετε δωρεάν στην πιλωτική εφαρμογή είτε των προγραμμάτων Quick Scan για επιχειρηματίες, είτε στη δωρεάν εκπαίδευση για τους εκπαιδευτές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το link που βλέπετε στην οθόνη και το οποίο σας έβαλα μόλις τώρα και στο chat. Επίσης, να σας πω ότι με το που κλείσουμε το σεμινάριο, τη σημερινή μερίδα, θα σε εμφανιστεί στην οθόνη σας ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Θα ήταν πολύ χρήσιμο για μας αν μπορούσατε να αφιερώσετε 5 λεπτά για να το απαντήσετε. Και να υπενθυμίσω ότι οι βεβαιώσεις θα έρθουν αυτόματα μέσα από το Zoom webinar μια μέρα μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, της ημερίδας, δηλαδή αύριο περίπου το απόγευμα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ όλους για τη συμμετοχή μας, για τη συμμετοχή σας και ευελπιστούμε να σας δούμε σε κάποια από τις επόμενες ημερίδες και δράσεις που θα διοργανώσουμε. Επίσης, να σας υπενθυμίσω ότι οι πληροφορίες που σας έδωσα τώρα, δηλαδή για τις επερχόμενες δράσεις στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, θα σας σταλούν και στο ευχαριστήριο email που θα λάβετε αύριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας.